Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015. Την υποδεχόμαστε με χαμόγελο όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα. Έτσι, να ξεκινήσουμε την κυρία της παρέας, την κυρία Κάτσου. Καλησπέρα σας. Κύριος Παναγής Κουντουφάς, διευθυντής της εφημερίδας του Ποντίκη. Καλησπέρα. Και ο κύριος Νίκος Νικητέας, ο οποίος ήταν και εορταζόμενος ενημέρωση 24 και πολλά ακόμη. Ευχαριστώ. Χρόνια καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και τα καλύτερα έρχονται. Έτσι, δεν έρχονται. Ελπίζω έτσι. Είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει και χθες, έτσι, το Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, πάμε τώρα από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι μία. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε, αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα. Από κάπου θα ξεκινήσουμε. Είχαμε προϋπολογισμό το Σάββατο με 153 ψήφους. Σας τα έλεγα εγώ ότι 153 θα είναι. Ναι, ψήφι. Ναι, το έχεις πει. Λοιπόν, ένα θέμα, θα δώσουμε και το παρασκήνιο της ψήφισης του προϋπολογισμού. Έχουμε μία πολύ σημαντική υπόθεση με αυτήν την διαρροή της έκθεσης από τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, που είναι δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο σε αυτό. Θα σας πούμε και για αυτό το ζήτημα πάρα πολλά. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο καθηγητής από το Παρίσι, ο Δημοσθένης Οδαβέτας, ο οποίος θα μας μιλήσει για το φαινόμενο Λεπέν. Περίπου 30% υπολογίζεται η δύναμη του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία μετά τις χθεσινές περιφερειακές εκλογές. Και στο τέλος θα έχουμε κοντά μας για τα γεωπολιτικά της περιοχής στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο τον Ιμπραήμ Μουσλήμ, τον επικεφαλής, τον γιατρό, επικεφαλής του κόμματος των Κούρδων της Συρίας στην Ευρώπη. Πολύ σημαντική παρουσία του μετά και όλα αυτά που έχουν συμβεί με την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους από τους Τούρκους, του Ρώσικου πολεμικού αεροσκάφους. Λοιπόν, κυρία Κάτσο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι. Προϋπολογισμός. Τι έγινε, τι κρατάμε. Εντάξει, είναι ένα puzzle για δυνατούς λίδες, το έχω ξαναπεί εδώ από την εκπομπή σου, Βασίλη. Μακάρι να επιβεβαιωθούν τα νούμερα, γιατί ο προϋπολογισμός έχει νούμερα. Έτσι. Ναι, επιβεβαιώνουν τα νούμερα των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια. Όχι. Πάντα είμαστε εκτός στόχου. Τότε γιατί το κάνουμε, να μην το κάνουμε τελείως. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να το κάνουμε. Αφού δεν επιβεβαιώνεται και μετά τον αλλάζουμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα καταβάλει προσπάθεια η κυβέρνηση να το επιβεβαιώσει. Δηλαδή ουσιαστικά να μην δημιουργηθεί κενό, να μην βρεθεί προεκπλήξεως. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, ακούγοντας και την ομιλία και του κ. Τσακαλώδη, ο οποίος ήταν πολύ δυναμικός, θέλω να πω, το Σάββατο στη Βουλή. Όποιος τον γνωρίζει, ενώ στις κατηδίες συναντήσεις του και συζητήσεις του είναι πολύ ήπιον τόνων. Ναι. Πραγματικά στη Βουλή, όταν είναι στο βήμα της Βουλής, βγάζει έναν άλλο εαυτό. Έδωσε και αυτά τα νουμεράκια εκεί, που για μένα ήταν σημαντικό και πολύ ωραίο. Για τον Τζόκερ αυτό. Ναι, τα νούμερα που έδωσε. Δεν ήταν Τζόκερ τώρα. Εντάξει, ασχέτως το πήραν όλοι και το κάνανε, το τρολάρανε. Πραγματικά ο κύριος Τσακαλώδης πολύ έξυπνα, πραγματικά με πολύ έξυπνο τρόπο, μου αναφέρθηκε στις αστοχίες των προηγούμενων κυβερνήσεων όσον αφορά τις μειώσεις της συντάξης. Γιατί τώρα περιμένουμε τον Τζόκερ, το οποίο παρεπιπτόντως έχει κι άλλο τζακπότ. Έχει κι άλλο τζακπότ. Πώς γίνεται κάθε φορά τα Χριστούγεννα να είναι όλα τα τζακπότ μας εμένα? Και στο Λαχείο. Λοιπόν, από την άλλη, ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα. Δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, αλλά γίνεται. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι ένα ερώτημα, Επαναγή. Κάθε φορά παραμονές Χριστούγεννων. Εγώ έπιασα 2 και 1. Μπράβο, μπράβο. 2 και 1. Βρήκα 2. Πόσα πρέπει να πιάσεις, 5. Που σημαίνει 2,5 ευρώ. 2 ευρώ. 5. Άμα παίζω 5, παίρνω 11 εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Όσον αφορά την ομιλία του κ. Τσίπρα, νομίζω ξεκίνησε από το προσφυγικό. Για μένα αυτά που είπε ήταν πολύ σημαντικά. Κυρίως αναφέρθηκε στην όλη αυτή η σπέκουλα με την ενδεχόμενη, τι να πω τώρα, εξοδό μας από τη Σέγγεν, πράγμα που αναπαρήχθη όλες τις προηγούμενες μέρες από συγκεκριμένα κέντρα. Για τον προϋπολογισμό είπε, το παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, ένα δύσκολο εγχείρημα, μια πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση. Τι θα πει, εύκολο? Όχι, να πω ότι το παραδέχθηκε ο ίδιος. Δεν παραδέχθη, η κορυφή της πολιτικής πυραμίδας. Ναι. Πάντως ήταν πολύ και αυτός πολύ μαχητικός, επιτέθηκε εντόνως στην αντιπολίτευση και στα μίντια όλα αυτά. Ήταν εξαιρετική η ομιλία. Ήταν πολύ καλή, γιατί ήμουν εκεί και την παρακολούθησα όλη. Ήταν πραγματικά πολύ καλός ο κ. Τσίπρας. Χειροκροτούσαν, εγώ λέω και για τον Τσακαλώτο. Και τον κ. Παπά επίσης, γιατί τις άκουσα όλες. Όλες ήταν εξαιρετικές. Πολύ στοχευμένες. Όποιος τις άκουσε είχαν. Πάντως πείτε και κανέναν τρόπο δεν ήταν. Εμείς τα βλέπετε όλα καλά τα βλέπετε. Όχι, θα σου το πω κι αλλιώς. Ένα γαζόνι, ο άλλος. Εμένα μου άρεσε και ο Πλακιωτάκης. Μπράβο, Νίκο. Μου άρεσε ο Πλακιωτάκης. Δηλαδή αναρωτιόμαι όσο τον έβλεπα. Ότι θα μπορούσε να ήταν και στους υποψηφίους για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, λείπει η φυσιογνωμία αυτή ενός. Ήταν κύριος, είναι αξιοπρεπέστατος, γιατί και εγώ αυτό συμφωνώ με τον Νίκο. Αξιοπρεπέστατος. Έτσι ξεκίνησε και ο άλλος, ο Μαϊμαράκης. Και πήρε το κόμμα, κατέβηκε σε εκλογές κλπ. Εγώ θα σταθώ μόνο στην κόντρα μεταξύ του κ. Βενιζέλου και του κ. Μαρδά για το χρέος, για το PSI. Πραγματικά, αν ακούγε κανείς τον κ. Βενιζέλο, δεν παίρνω το στρατό, δεν μιλώ αυτή τη στιγμή για το τι είπε η κυβέρνηση. Το τι, πώς αναφέρθηκε στο PSI, λες και για
δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό το PSI, το γερμανικό δάκτυλο, το βρώμικο PSI και τελικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο κύριος, είναι συνταγματολόγος ο κύριος Βενιζέλος, να αφήσει στην άκρη τα οικονομικά, γιατί δεν τα ξέρει. Θα βγει και μια απάντηση ακριβώς για το ότι τι συνέβη. Από πού τα διαβάτησες, κάτσε. Θα βγει απάντηση. Δημοσιογραφική απάντηση. Όχι, επίσημη απάντηση. Λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες θα βγει. Δικέ μου πληροφορίε, βεβαίω. Γιατί ακριβώ. Θα το βάζει σωστή βάση. Για το PSI λοιπόν. Για το τι συνέβη με το PSI. Το ενδιαφέρον. Να κάνουμε λίγο τη μνήμη μα. Όχι, γιατί τώρα αναφέρθηκε και είπε νούμερα τα οποία όσοι γνωρίζουμε οικονομικά ή έχουμε ασχοληθεί με το PSI, που είναι μια βρώμικη ιστορία, βρώμικη πραγματικά ιστορία, ξέρουμε καλά πώ έγινε. Ο κύριο λοιπόν να αφήσει να ασχοληθεί με τα νομικά ο κύριο Βενιζέλο και να αφήσει την άκρη τα οικονομικά. Α μιλήσουν άλλοι που ξέρουν. Ξέρει, η κοινή γνώμη ξέρει ότι κατέρευσαν τα ταμεία μετά από αυτό. Δεν είναι μόνο τα ταμεία. Εδώ πέρα έγινε για χάρη των Γερμανών. Για το, οι Γερμανοί δεν θέλουν το PSI. Μαζί με τον κύριο Νταλάρα. Έχετε αρχίσει. Να πω λίγο. Έχετε αρχίσει, ρίχνετε μπηχτές για τη Γερμανία και το μεγάλο θέμα είναι σε λίγο μετά. Α μιλήσει. Τι είναι η χειμέρα, λόγω του θέματος. Έχει ένα μια ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θα πάμε στον Κουτουφά. Αφού μας πει, αγαπητέ Παναγή Κουτουφά, η κυρία Κάτσου, πότε περιμένουμε για να βάζουμε στο ημερολόγιο μας εδώ το δεύτερο πακέτο των προαπαιτουμένων. Πότε, το δεύτερο πακέτο των προαπαιτουμένων είναι... Θα ψηφιστεί πότε. Υπολογίζεται μέσα στο Δεκέμβριο. Μέσα στο Δεκέμβριο. Τώρα μετά τις 15 Δεκεμβρίου. 15 για να ψηφιστεί 18. Λοιπόν. Ακριβώς, να πω λοιπόν. Και 20 να έχουν φύγει για τις διακοπές στα χιόνια. Να πάνε στα σκι, στα θέρετρα. Στην Μπρουσεβέλ. Ναι. Να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή με τη λίστα των δεύτερων τρίτων προαπαιτούμενων για το ένα δις. Εγώ άλλα διάβασα στο κυριακάτικο τύπο. Ναι, εγώ όμως πριν από αυτά που ξέρω εγώ, δηλαδή να μην τα πω. Ναι, αλλά δεν μπορεί όλος ο τύπος να έχει πέσει έξω. Όλος ο τύπος όχι, όλος ο τύπος. Εντάξει, είπα. Τώρα θες να σου πω την άποψή μου γι' αυτό. Όχι, λάθος. Του συστημικού τύπου. Με προκαλεί, να σου πω άποψη. Την άποψή μου. Εγώ σε προκαλώ. Με προκαλεί. Να πω λοιπόν ότι η ομιλία του κ. Σταθάκη. Θα το πω τώρα γιατί με προκάλεσε. Ναι, ναι. Ήμουν εκεί. Έδωσε μια απάντηση ο άνθρωπος με σαφήνεια για αυτά τα περίφημα 38 τι είναι και πώς είναι. Ακίνητα. Αγροτεμάχια δεν είναι ακίνητα. Είπε ο άνθρωπος, έδωσε χαρτιά. Δεν είδα κανένα από τα συστημικά μέσα να δίνουν ολόκληρη την ομιλία όταν αναπαράγουν. Μα γιατί να δώσουν, αφού μα θέλουν. Δεν είναι όμως έτσι, βέβαια. Μα το θέμα είναι πρέπει να βαρέσει το Σταθάκι. Πρέπει να βάλουμε την απάντησή του. Δηλαδή, άρα για μένα, με το κουτό μου το μυαλό και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, αρχίζουν αυτοί οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις σε πρόσωπα της κυβέρνησης. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα πρόσωπα. Κάπου αλλού αποσκοπούν. Στο να χτυπήσουν τον κύριο Τσίπρα. Εμένα αυτό μου δείχνει. Απλώς πάνε για τις πλαγίες. Το χοντρένο, θα μου πει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από παραπάνω εκλογών. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Γιατί εμείς κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί είμαστε παραπολιτική εκπομπή. Γι' αυτό τα λέω. Ναι, και ερχόμαστε μαζί σε εσένα. Έχει ξεκινήσει τις παραμονές των εκλογών με τον Φλαμπουράρη. Από εκεί είναι κάποια χτυπήματα, κάποιοι έχουν ένα πλάνο. Θα πρέπει λίγο το πλάνο να το μαζεύουμε σιγά-σιγά, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν σε όλα τα επίπεδα και θα το πούμε σε λίγο γιατί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι η αριστερά, όλα τα πόσα 40 τόσα χρόνια με την Φιλιακά, κέρδισε ένα μεγάλο στοίχημα. Και το μεγάλο στοίχημα ήταν το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα απέναντι σε όλους τους άλλους χώρους. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς θέλουν να το χτυπήσουν. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Δεν τους αρέσει κάτι, μάλλον. Δεν τους αρέσει, ναι. Ξεβολεύει το σύστημα, να λένε το βασιλθείς τόσο ότι χρόνια. Οι αριστεροί είναι έντιμοι και οι άλλοι έχουν ανοιχτά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μεγενθύνονται τέτοιες ιστορίες και... Αλλά αυτά βέβαια θέλουν προσοχή, διότι πλέον, ας πούμε, να κάνω το κρίσιμο όταν ερώτημα, έχεις να κάνεις με το κράτος... Από ποιον μεγενθύνονται, Παναγή Κουτουφά. Από όλες τις εφημερίδες και στα μίντια είμαστε. Ναι, όλοι. Μεγενθύνονται από κάποιους συγκεκριμένους επικοινωνιακούς συστημικούς διάβλους, οι οποίοι εκτίθενται στο τέλος. Και υπάρχει σήμερα, δεν θέλω να το συνδέσω με τον εκλεκτό συνάδελφο, γιατί είμαι και φίλος, για τον Παπαχρήστο, ο οποίος έλεγε, ο οποίος, ναι, ξέρω, πολύ καλός, ο οποίος είχε πολύ γράψει, καλός, πολύ καλός, πολύ καλός, είχε γράψει προφανώς και είχε πέσει λάθος, να πούμε όμως, λάθος των πληροφοριών που δίνει και σήμερα... Που ξεκίνησε από το Βήμα, όχι από τα Νέα. Βέβαια, από το Βήμα. Λέτε και σωστά ενδεχομένως ότι ξεκίνησε από την ιστορία, πριν πω αυτό, θα πω το εξής, λέτε ότι ξεκίνησε προεκλογικά με το Φλαμπουράρι, σωστό είναι αυτό, εγώ θα πω κάτι άλλο, θα βάλω κάποια άλλη, σωστό είναι αυτό, ναι, θα πω και κάτι άλλο. Εγώ βλέπω και μια άλλη αρχή να συμβαίνει από τότε που οι εισαγγελείς, οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν να ψάχνουν κάποια δάνεια στα ΜΜΕ. Από εκεί και μετά βλέπω μια αναταραχή και δημοσιεύματα. Το ένα μετά το άλλο. Λέξω. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε. Θα ξέρουμε. Ναι. Όχι, είναι πάει προσεχώς. Πάει. Ναι, έχει καλέσει ο οικονομικός εισαγγελέας κάποιους εκδότες,
Ως μάρτυρες. Ως μάρτυρες. Εγώ βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Και τα νέα και λένε ότι προαναγγέλλονται διώξεις και λοιπά. Άρα την περασμένη Τρίτη. Την περασμένη Τρίτη στην Ελληνομερικανική. Ο τίτλος του Σαββάτου ήταν χαρακτηριστικός. Από την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, νομίζω, που έγινε η συζήτηση. Το άρθρο, έτσι, ναι, τότε δεν έγινε, την ημέρα, νομίζω, που ο Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε πρόθεση και ούτε παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Την επόμενη ημέρα, νομίζω, Τετάρτη, ήταν η μέρα της απεργίας, τα νέα είχαν ένα κύριο άρθρο έτσι, για παρεμβάσει στη δικαιοσύνη. Νομίζω, ο Τσίπρας είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι αυτό στην Ελλάδα η παλιά λογική ότι όταν το λες, στο μυαλό σου πρέπει να σκέφτεται ο άλλος το ανάποδο. Το ανάποδο, το αντίθετο. Ναι. Σαν τις γυναίκες. Όχι μόνο αυτό. Η παλιά λογική που έλεγε ότι το έγραψε η εφημερίδα. Θυμάσαι παλιά. Ήταν δεκαετία, ξέρεις τώρα. Ναι, μα αυτή η λογική υπάρχει. Πάντω παναγίζει, ξέρω, όλο υπάρχει. Αυτή η λογική υπάρχει τώρα. Αυτή η λογική και τώρα υπάρχει σε πάρα πολλού ανθρώπου των media. Και σου λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πώς μεγενθύνονται τα μέτρα. Ναι, πόσα έτσι. Μέτρα, τι έχει υποθεί μέχρι σήμερα. Ότι ναι. Θα κόψουν εκείνο, θα το άλλο, ή αυξήσανε τόσο εκείνο κλπ. Έχω την εντύπωση δε ότι ορισμένοι στην κυβέρνηση τους αρέσει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να μεγενθύνεται όλο αυτό, φέρνουν τον κατακλυσμό και ξαφνικά από όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ένα θέμα που ήθελα να ρωτήσω. Τώρα, ας πούμε, και να το εξηγήσει, γιατί εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην ομιλία του Τσακαλώτου, είναι ότι όλες οι εφημερίδες και γράφονται άρθρα επί άρθρων, αναλύσεις επί αναλύσεων, ότι όλες οι τράπεζες παραδόθηκαν στο ξένο κεφάλαιο. Εγώ τα ποσοστά που άκουσα από τον Τσακαλώτο μου λένε άλλα. Φυσικά, μα το έχουμε πει από αυτό το κανάλι από την πρώτη μέρα. Ήθελα να ρωτήσω. Τι πράγματι συμβαίνει. Εγώ θα σας ξέρω. Εγώ να κάνω και μια πρόταση. Και να πείτε και τη γνώμη σας. Συνομιλία του Τσακαλώτου για μένα να γίνει εξεταστική επιτροπή και να πάει στο παρελθόν να δει και τις άλλες ανακεφαλοποιήσεις για να γελάσει ο κάθε πικραμένος. Έτσι, να δούμε τα ποσοστά. Και ο Δραγασάκης αναφέρθηκε. Μας κοροϊδεύει κάποιος. Ποιος μας κοροϊδεύει. Πάλι διαφωνείτε, κύριε Γκάτσο. Όχι, συμφωνώ, αλλά τώρα δεν πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω. Τι δεν πρέπει να πει. Βάζουμε κανένα φήμωτρο. Όχι, απλά ξεκινήσαμε. Δεν λέμε κεφάλαιο. Μόλις μπήκατε στην πόρτα εδώ του οικονομικού καναλιού, είδατε. Ευτυχώς όχι, εδώ δεν έχουμε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι εγώ το έχω πει και το έχω γράψει, γιατί με το τραπεζικό ρεπορτάζ και το ακολουθώ να ασχολούμαι, ότι όχι μόνο δεν πουλήθηκαν, δεν ξεπουλήθηκαν σε ξαναφάντζ, διατήρησε τη συμμετοχή του, μειώθηκε η συμμετοχή του δημοσίου και αυτό για μένα είναι καλό. Θέλω ιδιωτικές τράπεζες, δεν θέλω κρατικές. Τη μια στιγμή όμως οι μετοχές που πήρε το κράτος είναι με δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το τόνισε και ο Δραγασάκης στην ομιλία του το Σάββατο στη Βουλή. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης. Δεν άκουσα την ομιλία του και θεωρώ ότι. Κανονικά με τα ποσοστά, αναφέρθηκε αναλυτικά. Ο οποίος μιλάει λίγο, αλλά μιλάει στοχευμένα, μεστά και δίνει επίσης, και τα επιχειρήματα. Υπάρχει μια τρισέλιδη επιστολή που έχει μοιραστεί τώρα, από αυτό δηλαδή και την επιστολή που έχει δώσει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος κλπ. Που αναφέρεται ακριβώς αυτά τα θέματα. Απλώς να πω ότι εάν κάποιος με πείσει με επιχειρήματα ή μου φέρει τις BlackRock, τα προηγούμενα stress test, με ποιες παραδοχές γίνανε και γιατί όλοι λένε ότι αυτή η ανακεφαλοποίηση ήταν αποτέλεσμα των capital controls, αν με πείσουν, αν δω τις παραδοχές και πραγματικά δεν ήταν τόσο αισιόδοξο που ξέρω εγώ, γιατί οι δικές μου πηγές δεν ήταν υπέρμετρα αισιόδοξες και ότι δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση δεν θα έβγαιναν τα νούμερα που είχαν βάλει BlackRock. Στο παρελθόν λέτε. Στην προηγούμενη ανακεφαλοποίηση. Και ότι γι' αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μίλησε και για νέα ανακεφαλοποίηση τότε, τον Ιούνιο του 2014. Αν κάποιος λοιπόν από την αντιπολίτευση, οικονομολόγος, μου φέρει αυτή την έκθεση, τη διαβάσω και πραγματικά δω ότι πηγαίναν όλα ρολόι στις τράπεζες. BlackRock. Ναι. Μα είναι δυνατόν να σου δώσουμε την έκθεση να διαβάσει BlackRock. Είναι δυνατόν. Τώρα με προκαλείς πάλι. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Θα είναι κλειδωμένη εκεί που πρέπει να είναι και δεν πρόκειται να βγει όπως και ο φάκελος της Κύπρου. Μάλιστα. Εντάξει, κλειδωμένο στο υπόγειο της Βουλής. Άρα λοιπόν έχω δικαίωμα να μιλώ. Ξέρει τι λέμε. Έχω δικαίωμα να μιλώ και να λέω ότι όποιος μου φέρει. Δεν πρόκειται να την έχεις. Άρα λοιπόν όσο δεν την έχω. Όσο δεν την έχω, έχω δικαίωμα να λέω ότι προηγούμενη ανακεφαλοποίηση δεν έχει. Διαλύσουμε εδώ το ελληνικό σύστημα να κάνουμε όσες ανακεφαλοποιήσεις για να δώσουμε στην κυρία Κάτσο να διαβάσει την έκθεση BlackRock. Για την πρώτη ανακεφαλοποίηση. Εγώ ήθελα να κλείσω με. Αν συμφωνεί. Ναι, ναι. Όχι, να κλείσω με. Θέλω να κάνω μια διαπίστωση από τη συζήτηση στη Βουλή. Εγώ δεν θα συμφωνήσω καθόλου με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Πιστεύω ότι τα άλλα κόμματα, αν εξαιρέσεις το ΚΚΕ, το οποίο έχει μια σταθερή θέση, γνωστή, πάγια κλπ. Και η οποία είναι επεξεργασμένη και πολιτικά και ιδεολογικά σωστή. Από το 1918 θα λέγα. Η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη τη δική μου, ήταν ανύπαρκτη. Ο Τσίπρας έπαιξε ένα παιχνίδι ενού παικτής, όπως λέμε. Έτσι.
Εγώ δεν θεωρώ ομιλία σοβαρή την ομιλία του κυρίου Πλακιωτάκη. Δηλαδή ήταν ένας υπηρεσιακός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε γράψει, του είχαν γράψει μια ομιλία και ψάχνανε να βρούνε την καλύτερη ατάκα η οποία θα υποθεί για να χρεωθεί στον Τσίπρα, ας πούμε, μέχρι την Αγγέλα είπε. Ποιος, δηλαδή μιλάμε για έγκλημα καθοσιώσεως από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και ο Σαμαράς όταν το έλεγε αυτό. Το έλεγε εμένα, ναι. Δηλαδή τώρα αυτή δεν ήταν ομιλία αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακόμα και ο Μαϊμαράς είχε μια χάρη όταν το έλεγε. Έχω πει και επανειλημμένα ότι δεν συμφωνώ με την τακτική, ας πούμε, την οποία ανακολουθεί και η κυρία Γεννηματά, η οποία μονίμως είναι γκρινιάζει και κάποιος μαλώνει. Κάποιος μαλώνει. Να σας πω ένα παραπολιτικό πιστεύω. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις μια ομιλία, λες και το Πασόκ δεν κυβέρνησε ποτέ. Τι να κάνουμε. Όπως καπικρίνουμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι άλλα έλεγε το πρώτο επτάμηνο και άλλα κάνει τώρα, έτσι θα πρέπει να επικρίνουμε και το Πασόκ, ότι δεν μπορείς να λες ότι δεν υπήρχε το Πασόκ. Δεν υπήρχε το Πασόκ, δεν κυβέρνησε. Είναι σαν τα κακουργήματα, Παναγία Κουτουφά, μετά από 20 χρόνια όλα ξεκολλούν. Παραγράφονται. Δεν παραγράφονται. Κοίταξε, ίσως να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πολιτικής ζωής. Ότι ορισμένα πράγματα παραγράφονται στη μνήμη του κόσμου. Λοιπόν, αλλά μην περιμένουμε. Θα ο κόσμος τα βιώνει, έτσι. Τα βιώνει. Νίκος Νικητέας. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Το παραπολιτικό. Ναι, το παραπολιτικό θα πούμε τώρα. Θα προτιμώ να ακούσω τη Σαμαλία στο παραπολιτικό από τη Βουλή. Λοιπόν, ναι, τελείωσε η ομιλία του κ. Πλακιωτάκη. Βγαίνει κάποια στιγμή ο κ. Βουλγαράκης. Τον πετυχαίνω εκεί στο... Ο κ. Καλά, δεν είπα. Με η Μαράκη, συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Είναι αδελφός. Αυτό, ναι, ναι. Είμαστε ένα φυγαδάκι από δημοσιογράφους. Το ρωτάμε λοιπόν. Κύριε Μαϊμαράκη, πώς είδατε την ομιλία του κ. Πλακιωτάκη και με το γνωστό του ύφος ο κύριος Μαϊμαράκης, πολύ βέβαια και πολύ έτσι επικοινωνιακός, ότι θα έλεγα κι εγώ, άψογος. Μ' άρεσε εμένα αυτό που είπε. Δηλαδή, συμφωνείτε, λέω, ναι, λέει, ό,τι θα έλεγα κι εγώ. Να πω ότι κλεφτά μπήκε, κλεφτά βγήκε ο κύριος Σαμαράς, πραγματικά. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ήταν. Μπορεί να μην ήταν. Δεν τον είδα, δεν μπορώ να πω. Και να πω ότι στο καφενείο, στο εντευκτήριο τη Βουλή, είχε πολύ πλάκα γιατί έβλεπε τα πηγαδάκια των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλιόντουσαν μεταξύ του ο ένα, ο άλλο, οι ομάδε. Δηλαδή εκεί έβλεπε περίπου πώ ήταν. Δια του 4. Τα καφενεία δια του 4. Λοιπόν. Και πολύ χαρούμενο ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάντοτε είναι. Πάντοτε είναι. Αλήθεια το λέω. Πάρα πολύ. Είναι ψηλά η δημοσκόπηση την τελευταία που κάνει. Δεν είναι ακού και εσύ δημοσκοπήσει. Φοβερά ενδιάθετο και πάρα πολύ χαρούμενο ο κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, εντάξει. Πάντω ο Κώστας Καραμαλής φαίνεται ότι δίνει μάχη για τον κύριο Μαϊμαράκη. Α, θα έρθω μετά να το σχολιάσω. Του Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι άλλη. Έχουμε αρχίσει σήμερα με μια διάθεση αλληλοπειραγμάτων. Να κάνεις σήμερα, Τσακαροδευτέρα. Ναι, Τσακαροδευτέρα. Θα έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία μετά. Είναι να φτιάξουμε το κέφι μας. Γιατί ορισμένοι το έχουν... Δεν έχουν. Στην πορεία αυτή τη εκπομπή θα πούμε γιατί γίνεται με την Εθνική Τράπεζα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Έχουμε ρεπορτάζ, θα σας το δώσουμε. Θα σας πούμε για την υπόθεση και για τα μηντιακά, τα εκδοτικά και μετά την αυτό που έγραψε σήμερα και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Στην ουσία βάζει, να την κάνω εγώ την ερμηνεία κύριε Νικητέα, αυτήν την υπόθεση τον παπά Σπρίτζη με εκείνο το γραφείο λέει που κόβαν. Τι κόβαν, λέει, είχαν μηχανή και κόβαν. Μένει μάλλον εδώ, ρίχνει τους τόνους εντελώς. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Όμως πριν να πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο έχει περάσει και τα ελληνικά σύνορα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, γερμανική εφημερίδα, έγκυρη εφημερίδα, τις πλέον έγκυρες από τις πλέον σημαντικές, όπου αναφέρθηκε σε αυτό το δημοσίευμα σε μία έκθεση της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Αυτό γίνεται το Σάββατο. Όπου σύμφωνα με αυτή την έκθεση της γερμανικής πρεσβείας από την Αθήνα, η Ελλάδα είναι ακυβέρνητη χώρα. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο και το τι έλεγε το δημοσίευμα και τι απάντηση υπήρξε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εγώ όσα χρόνια κάνω πολιτικό ρεπορτάζ και είμαι στα πράγματα, τέτοια με ένταση ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού και με τον υπαινιγμό περαστικά από κάτω δεν το θυμάμαι. Σωστά έγινε, δείτε το θέμα και μετά θα σας δώσουμε και αποκλειστική πληροφορία, αποκλειστικές πληροφορίες που έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία και ίσως το ακούτε μόνο από αυτόν τον τηλεοπτικό σταθμό, ίσως και από άλλον ένα. Και αν μου επιτρέψεις πριν πάμε στο βίντεο, και πρώτη φορά πρεσβεία τοποθετείται, έτσι.
Ναι. Βγήκε βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, πολύ σωστά το λέει ο Νίκος Αγγιτέας, και βγήκε μετά το θόρυβο που έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και είπε ότι συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα στο πλαίσιο, συνεργαζόμαστε στενά και εμπιστευτικά με όλες τις ελληνικές αρχές κλπ. Δεν διέψευσε όμως ότι υπάρχει η έκθεση της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Δείτε το θεματάκι και μετά θέλουμε να σας δώσουμε δύο πληροφορίες. Η Ελλάδα θυμίζει ακυβέρνητο πλοίο, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Die Welt στην κυριακάτικη έκδοσή της, επικαλούμενη αναφορά από τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα. Παράλληλα υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα στις πολύμινες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη τρισέλιδη αναφορά της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου, η Ελλάδα είναι πρακτικά ακυβέρνητη. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γιατί το Βερολίνο, προεξέχοντος του κυρίου Σόιμπλε, δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει τις περιφερειακές της τράπεζες. Φοβάται κάτι ο κύριος Σόιμπλε? Πάντως άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του Μαξίμου στο δημοσίευμα της γερμανικής Die Welt. Για μια ακόμη φορά, οι αμετανόητοι και οι μονικοί εχθροί της Ελλάδας παραπληροφορούν και σπεκουλάρουν. Η Ελλάδα, ωστόσο, παρά τις επιθυμίες τους που τις ονομάζουν προβλέψεις, υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Η ανακεφαλαιοποίηση έκλεισε με μεγάλη επιτυχία και κανείς δεν μπορεί πια να εκβιάζει ούτε με κούρεμα καταθέσεων ούτε με Brexit. Εκτιμούσαν ότι θα ξαναφέρουν από το παράθυρο ό,τι δεν κατάφεραν τον περασμένο Ιούλιο. Απέτυχαν και θα συνεχίσουν να αποτυγχάνουν. Είτε τους αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι ο ελληνικός λαός επέλεξε κυβέρνηση που δεν είναι της αρεσκίας τους. Και το χειρότερο, η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη της στην Ευρώπη. Περαστικά, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυβερνητική ανακοίνωση. Λοιπόν, όσα χρόνια και να επανέλθουμε, παρακολουθούμε εδώ τα πολιτικά πράγματα, κάνοντας τη δουλειά μας. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιου είδους περιστατικό και άμεση απάντηση από το γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού, άσχετο ποιος είναι Έλληνας Πρωθυπουργός. Πολύ καλά λοιπόν υπήρξε η αντίδραση ελληνικής κυβέρνησης άμεσα σε αυτό. Διότι, και πολύ καλά τα είπε, να μην τα επαναλάβω τώρα, θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι όταν χρησιμοποιούν αυτές τις πηγές που χρησιμοποιούν στην Ελλάδα, καταρχάς πρέπει να βγάλουν στην άκρη, να απομονώσουν τους φανατικούς. Δεν συνάδει με το μεγάλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Γερμανία, γιατί είναι το μεγαλύτερο κράτος εταίρο, σύμμαχος της Ελλάδας. Το πιο ισχυρό, εν πάση περιπτώσει. Το πιο ισχυρό, δεν συνάδει αυτή η πολιτική που το περιθωριοποιεί. Δεν είναι δυνατόν, πρέπει να απομονωθούν σε διπλωματικό επίπεδο αυτοί οι φανατικοί και στην Ελλάδα. Και βεβαίως να απομονωθούν αυτοί οι Έλληνες, εγώ τους ονομάζω γερμανολάτρες, που για άλλους λόγους προσφέρουν υπηρεσίες. Προσφέρουν υπηρεσίες στα γνωστά κέντρα. Βασιλιά, να σε διακόπτω, γιατί αποκλείεις να εξυπηρετούν αυτά τα δημοσιεύματα συγκεκριμένα κέντρα, συγκεκριμένα συμφέροντα και να πιέζουν προς μια οικουμενική κυβέρνηση, ενδεχομένως να πιέζουν σε διάφορα. Νίκο, είναι απολύτως εξευτελιστικό. Προφανώς αυτό για το μεγάλο κράτος, για τη Γερμανία είναι πολύ μεγάλο κράτος. Είναι απολύτως εξευτελιστικό για την πολιτική της Γερμανίας, που είναι συμμαχική χώρα, αυτού του είδους κινήσεις. Δηλαδή, να γίνεται διαρροή μιας έκθεσης γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, διαρροές υπάρχουν, εκθέσεις υπάρχουν και από τους Ρώσους και από τους Αμερικάνους και από τους Ισραηλινούς, από όλους. Όλοι όμως είναι στα παραπολιτικά σχόλια. Έχετε ακούσει ποτέ να βγαίνει και να λέει τάδε έκθεση αμερικανικής πρεσβείας, έτσι γράφει αυτά? Δεν το έχετε ακούσει. Είναι όλα παραπολιτικά σχόλια ότι κάτι γράφεται γιατί όλοι γράφουν. Αυτού του είδους οι κινήσεις που γίνονται από τη γερμανική πλευρά, νομίζω ότι. Αλλά ποια σκοπιμότητα διακρίνεις? Νομίζω ότι υπάρχει τρικυμία στο κρανίο. Και θα πρέπει το ίδιο το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να βάλει διαφορετικές κατευθύνσεις και στους ανθρώπους στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, να θεωρήσει ότι εδώ είναι φιλική χώρα. Η Ελλάδα είναι εταίρος. Σύμμαχη χώρα. Είναι συμμαχική χώρα. Και πλέον να λειτουργήσει με βάση τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς, Τσίπρα στην Ελλάδα, θυμηθείτε που είναι κάποια χρόνια και την τελευταία χρονιά έχει πάρει πόσες εκλογές, 3, 4, 5, τελευταία με 7,5 μονάδες διαφορά. Ένας δεύτερος Τσίπρα στην Πορτογαλία. Χθες, σε λίγη ώρα θα το κουβεντιάσουμε και με τον καθηγητή, Γαλλία, είδατε τι έγινε. Η Γερμανία με αυτή την πολιτική διαλύει το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Και επειδή εμείς. Yes. Βέβαια, μεγάλη επιτυχία. Ξεκάθαρη της ΙΤΑ. Ναι,
Όμως θέλω, επειδή εγώ δεν θέλω για τα εθνικά συμφέροντα, γιατί ο καθένας μπορεί να είναι γερμανολάτρης, δεν θα με πείραζε προσωπικά αν είναι όμως, αν έχει πρώτα την Ελλάδα και μετά να είναι γερμανολάτρης. Μπορεί να είναι αμερικανολάτρης, αλλά να έχει πρώτα την Ελλάδα. Δεν δέχομαι να λέω ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και θα το έλεγα οποιοδήποτε και αν ήταν στην κορυφή της πολιτικής πυραμίδας. Και δεν το δέχομαι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εκθέσεις, τις οποίες προσεχώς, που έχουν πέσει στα χέρια μας, γιατί είμαστε και ξένοι ανταποκριτές, μπορεί και από ένα περιφερειακό μέσο εδώ στην Ελλάδα, θα τη μελετήσουμε, όταν έχουν ανακεφαλοποιηθεί όλες οι ελληνικές τράπεζες με επιτυχία και με αίμα, να υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις που δεν θα τις δημοσιοποιήσουμε τώρα, θα τις δώσουμε αγαπητοί συνάδελφοι στην αρμόδια, που είναι και πιο έγκυρη, να τη μελετήσει και να την παρουσιάσουμε σε μια εβδομάδα. Αφορά το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας και θα δείτε τι σεισμός έχει να γίνει. Ας μείνουμε εδώ για την ώρα, να παρακαλέσω και τον κύριο νικητέα να δώσουμε την άλλη Δευτέρα, αν είμαστε έτοιμοι και το μελετήσετε, κυρία Κάτσου, και εσείς, να δώσουμε και να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση, δίνοντας την έμφαση που της πρέπει. Καμιά φορά θα πούν κάποιοι, μπορεί και από ένα περιφερειακό εξειδικευμένο οικονομικό κανάλι κάπου στην Ελλάδα, να... θα το δούμε. Καμιά φορά μπορεί. Θα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι την άλλη Δευτέρα, εδώ, λοιπόν. Την άλλη Δευτέρα θα προλάβουμε. Βέβαια. Γιατί προσπάθησα να διαβάσω, αλλά δεν μπορώ. Είναι και μικρά τα γράμματα. Βέβαια. Έχει κάτι όρους περίεργους. Σημεία και τέρατα. Λοιπόν, και εκεί μετά θα δούμε ποιες είναι οι πιο σωστές ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες, πού υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλιώς φαίνονται μερικά πράγματα, αλλιώς παρουσιάζονται. Προσεχώς λοιπόν τα σπουδαία. Λοιπόν, σχόλιο. Όχι. Εγώ και εσείς θα κάνετε σχόλιο τώρα. Εγώ θα κάνω σχόλιο τώρα. Και εγώ θέλω να κάνω. Θέλει να κάνεις προτάσεις και μετά εγώ θα είμαι λίγο αιχμηρή. Να πω. Κοίταξε, πιστεύω ότι. Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που λες έχεις δίκιο. Όμως πιστεύω ότι με τον τρόπο που κινείται πλέον η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο που κινείται και η Γερμανία από την πλευρά της, καταλήγουν όλα σε ενδείξεις ότι κάποιον μεγάλο εκβιασμό ετοιμάζουν. Λοιπόν, διότι... Σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Σε βάρος, ναι, σε βάρος της Ελλάδας, σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτά μας θυμίζουν εποχές Brexit και εποχές με την οικονομία που την παρουσιάζανε στο κύλο στον κρεμό. Στον κρεμό. Στον κρεμό. Στον κρεμό. Τώρα, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν εκθέσεις από τη γερμανική πρεσβεία, άλλωστε και από όλες τις πρεσβείες υπάρχουν. Μα μοιράστηκε, λέει, στο πρωί ότι συνεδρίασε των Υπουργών Οικονομικών την προηγούμενη Δευτέρα η έκθεση. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Η έκθεση της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Όχι την έκθεση την οποία θα δημοσιοποιήσουμε εμείς, αφού τη μελετήσουμε, κύριε νικητέα, κύριε Κουδουφάκη, κυρία Κάτσου. Εσείς θα την μελετήσετε, γιατί εσείς ξέρετε και τα μεγέθη. Σε λίγες μέρες από σήμερα. Λέμε μάλιστα να κάνουμε και μία, να τη μοιράσουμε και στους συναδέλφους ξένους ανταποκριτές για να δώσουμε τη βαρύτητα που τις πρέπει. Μαζί με μία άλλη. Συμφωνείτε. Είναι, αυτή είναι η αρχή, γιατί έχουμε και άλλη μία, το ξέρεις. Έχουμε ότι... αυτό μπροστά. Την το έχουμε, ας μην το πάρει κάμερα τώρα, είναι το 15, είναι η τελευταία έκθεση. Ναι, ναι, είναι φρέσκια κιόλα. Σπαρταράει. Λοιπόν, και είναι, λοιπόν, βέβαιο, είναι βέβαιο να λάβουμε υπόψη μας όσα έχουν γραφτεί για τη Σέγγεν ή όσα έχουν γραφτεί για διάφορα πράγματα. Ας πούμε, είναι βέβαιο ότι κάποιο εκβιασμό ετοιμάζουν, νομίζω πως έχει να κάνει κυρίως με το προσφυγικό. Γιατί στα οικονομικά έχουν άλλα πεδία τα οποία μπορούν να κάνουν τα δικά τους. Λοιπόν, πιστεύω ότι και αυτή θα τους γυρίσει ο μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία, ειδικά σε ό,τι αφορά την ιστορία του προσφυγικού. Θέλουν να κάνουν το καλό παιδί η Γερμανία προς την Τουρκία και φαίνεται ότι προσπαθεί να παίξει παιχνίδια σε βάρος της χώρας μας. Αυτό εγώ πιστεύω. Κύριος Νικητέας, σχόλια να τελειώσουμε. Όχι, όχι, συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Παναγής. Αυτό είναι φανερό ότι φαίνεται κάποιος εκβιασμός στο βάθος αυτού του τούνελ. Εμένα αυτό, σε αυτό που στέκομαι είναι στον ελληνικό παράγοντα και πώς υιοθετεί αυτά τα πράγματα. Και ήθελα να θυμίσω αυτό το δημοσίευμα της Παρασκευής, απογευματινής εφημερίδας, ήταν στα νέα. Ίσως δεν είναι τυχαίο, γιατί ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη, όπως είπα και νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι Αφρική. Απάντησε βέβαια ο Πρωθυπουργός πολύ σκληρά. Βεβαίως. Το βράδυ του Σαββάτου, νομίζω, αμαλίου ήσουν εκεί, θα ήμουν το ρωτήσω. Εκεί και ο Λύκος με τα πρόβατα, είναι φοβερό αυτό που είπε. Μα... Ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό εμένα με ενοχλεί. Οι ξένοι πάντα το έκαναν με διάφορους τρόπους. Με ενοχλεί το ότι κάποιοι Έλληνες υιοθετούν
και παίζουν παιχνίδια με αυτό πολύ το πράγμα. Ασχέτως που ανήκουν κομματικά. Εννοείται. Είτε ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην Δημοκρατία. Δεν το δέχεσαι να μιλάνε έτσι για τη χώρα σου. Δεν πρέπει να το δεχόμαστε. Ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για την Δημοκρατία, ούτε για το ΠΑΣΟΚ. Το λέω για να ξεκαθαρίζουμε. Συμφωνούμε με αυτό. Εσείς μιλήσατε, δεν θέλετε. Όχι, όχι. Εγώ έχω γράψει εδώ, πρέπει να μιλήσω. Να πω λοιπόν ότι για μένα. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι οι Γερμανοί έχουν χάσει τον έλεγχο γενικότερα. Έχουν θέμα με την οικονομία τους. Να πω μόνο. Είναι από αυτά που διαβάζω, τις περίεργες εκθέσεις αυτές που μου αρέσουν και διαβάζω, ότι κάποιοι οικονομολόγοι και κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αρμόδιοι για τραπεζικά θέματα, δεν θέλω να πω ονόματα, μιλούν σε συγκεκριμένη έκθεση για ένα δεδαλώδες τραπεζικό γερμανικό σύστημα, το οποίο έχει 421 αποταμιευτικές τράπεζες. Ακούστε σας το νούμερο, δεν έχει παίξει πουθενά. 421, δεν είναι οι περιφερειακές, έχει και αποταμιευτικές. 421. Είναι όμως το περιφερειακό σύστημα, το τραπεζικό. Εκεί δεν είναι. Βεβαίως. Ναι, τις μετράμε εκεί, αλλά δεν έχει παίξει πουθενά ότι υπάρχουν άλλες αποταμιευτικές και άλλες περιφερειακές. Αν βάλετε 421 τράπεζες αποταμιευτικές συν τις περιφερειακές, γι' αυτό μιλάνε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, Ευρωπαίοι τραπεζικοί, κορυφαίοι τραπεζικοί παράγοντες για ένα δεδαλώδες τραπεζικό σύστημα στη Γερμανία, που παλεύει, έτσι γράφει χαρακτηριστικά στην έκθεση, να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται λόγος, γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στους κανόνες της Βασιλείας III οι συγκεκριμένες τράπεζες. Θα έχει πρόβλημα το γερμανικό τραπεζικό σύστημα και φέρνουν πρώτων ευθυνών της στη γερμανική κυβέρνηση. Αν εγώ λοιπόν βάλω σε αυτό και τις ζημιές 6,2 δις της Deutsche Bank στο γάμα τρίμηνο, το πρόβλημα με τη γερμανική οικονομία λόγω του σκανδάλου της Volkswagen αλλά και γενικότερα και στην Κίνα αυτά που γίνονται, ότι έχει στριμωχτεί λίγο στη γωνία, όχι ότι έχει χάσει, εντάξει, χάσει τη δυναμική της, παραμένει ατομομηχανή της Ευρώπης. Έτσι. Και την ίδια στιγμή ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πιέζουν το Βερολίνο να δεχθεί λύση για την απομείωση του ελληνικού χρέους και δεν κάνουν πίσω ο αμερικανικός παράγοντας αυτό, καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί η γερμανική πρεσβεία ή το Υπουργείο Οικονομικών διαρρέουν τέτοιες εκθέσεις. Και να πω ότι στη συγκεκριμένη εφημερίδα που διέρευσε τη συγκεκριμένη έκθεση, κάνει κουμάντο, ξέρουμε ποιος. Ούκο λίγες φορές. Γνωρίζουμε ότι δημοσιεύματα που θέλει να περάσει ο κ. Σόιμπλε τα περνάει τη συγκεκριμένη. Σόιμπλε, είναι αλήθεια. Ναι. Και για να δείτε τώρα και την. Γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο πριν να πάμε στο διάλειμμα, για να δείτε το τι γίνεται και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Σε άλλη εφημερίδα που την ελέγχει 1100, τη Handelsblatt, δηλαδή που είναι γνωστές σε σχέση του κ. Σόιμπλε, με τη συγκεκριμένη γερμανική εφημερίδα, έδωσε διαρροή ότι ο επικεφαλής. Ο υπουργός πετρελαίων του Ισλαμικού κράτους είναι ο γιος του Ερντογάν. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική που προάγει η κυρία Μέρκελ σε σχέση με την Τουρκία, που δεν δέχεται αυτές τις κατηγορίες. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, στυλ Μέτερνιχ. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη στην Καγκελάριο. Για να καταλάβετε τι γίνεται, γιατί καμιά φορά όλα τριγύρω αλλάζουν, πώς το λένε, ή όλα τα πάντα ρί, και ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι γυρίζει σταματά. Δηλαδή έρχεται και το πάνω, έρχεται και το κάτω. Και περιμένουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα και το χρέος και γενικώς την ελληνική οικονομία, η οποία έπρεπε να δημοσιευτεί την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Αμερικανοί κάναν πίσω, στέλνοντας, αυτή είναι λένε οι δικές μου πληροφορίες, τελεσίγραφο στο Βερολίνο, ότι δεν πρόκειται να την δημοσιοποιήσουμε, γιατί εάν δεν αρχίσετε η συζήτηση για το ελληνικό χρέος, αυτό αναγράφεται στην έκθεση, δεν λέει τίποτα άλλο, που δεν είναι βιώσιμο. Υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος αυτή τη στιγμή, μεταξύ μια φοβερή κόντρα, είπα, και Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος. Εγώ θεωρώ ότι θα λάβει διαστάσεις τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, και να δούμε ποιος θα θα νικήσει. Νομίζω των Αμερικανών πάντως, όχι των Γερμανών. Ελπίζω. Εγώ σε Ελληνίδα, Λοιπόν, να απομειωθεί το ελληνικό χρέος, αυτό εννοώ. Θα το δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, Νίκο Νικητέα, τι έγινε με τον Παπαχρήστο. Ο Παπαχρήστος, λοιπόν, στη στήλη του σήμερα εντάξει, στα έχει νέα. Έχει ένα κομμάτι από πριν 10 μέρες για ένα γραφείο στη Συγκρού, σε κάποιο σημείο, στην αρχή της Συγκρού, νομίζω. όπου εκεί στην πραγματικότητα στεγάζεται, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Σπρίτζης και ο Παπάς. Είναι το πολιτικό του γραφείο. Ναι, στην ουσία το πολιτικό γραφείο που δεν ανήκει σε επιχειρηματία όπως είχε λεχθεί στην αρχή. Και ότι εκεί πέρα κάνουν δουλειές, δεν μπαίνουν, βγαίνει ο κόσμος και κόβουν χρήμα. Ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Κόβουν ευρώ να Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος προφανώς κάποιο λάθος έχει κάνει και τον ετοιμάει το γεγονός. Και το γεγονός το μαζεύει. Ακριβώς. Τον ετοιμάει γιατί είναι ένας σοβαρός δημοσιογράφος χρόνια.
και σήμερα το μαζεύει λέγοντας ότι μάλλον ψήφους μαζεύουν. Και νομίζω έχει δίκιο. Και κλείνει το θέμα. Βάλτε να δούμε λοιπόν πώς το παρουσιάσαμε. Αλλά έχουν, το θέμα του Παπαχρήστου το έχουν παίξει και άλλοι σταθμοί. Το έχουν παίξει και άλλα κανάλια και άλλες εφημερίδες. Α, να το μαζέψει και ο άλλο το κανάλι που πήγε να παίξω και έπαιρνε το κουδούνι. Μπράβο, πολύ σωστά το θυμάσαι. Που είχε πάει, έπαιρνε το κουδούνι. Νομίζω ένα κανάλι. Λοιπόν, να το δούμε. Πριν αποχαιρετήσουμε και βάλουμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Τι συμβαίνει, γιατί θα αποχαιρετήσουμε και την κυρία Κάτζου και θα βάλουμε στη θέση στον καθηγητή, κύριο Δαβέτα, να μιλήσουμε για τον τυφώνα Λεπέν. Τυφώνας είναι. Είναι όπως είπε, είναι ήθαξη. Λοιπόν, εμπλοκή με την Εθνική Τράπεζα, δεν υπογράφει Λούκα, αξία. Εδώ βλέπω εισαγγελέα για Εθνική Τράπεζα. Παραπολιτικά, έξωση για την Κατσέλη. Τι γίνεται με την Εθνική Τράπεζα. Διάβασα τα δημοσιεύματα του Σαββάτου. Θεωρώ ότι όντως υπάρχει εμπλοκή με τη Finance Bank. Έβγαλε μία απάντηση η Εθνική, τελείως αόριστη για μένα. Περίμενα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα στα δημοσιεύματα και στις κατηγορίες που υπάρχουν. Μάλλον επικρίσεις, γιατί να μην πω κατηγορίες, επικρίσεις. Έτσι κι αλλιώς, έχω πει την προσωπική μου άποψη, κυρία, η διοίκηση της Εθνικής δεν έχει καθόλου επικοινωνικά λειτουργήσει σωστά καθόλου τη διάρκεια της ανακεφαλοποίησης της τράπεζας. Είναι άφαντη. Μιλάει η κυρία Κατσέλη για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και όλα αυτά. Δεν ξέρω που τα έχει δει. Πραγματικά δεν ξέρω που τα έχει δει. Περιμένω μια απάντηση και περιμένουμε όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με το τραπεζικό μια απάντηση για τη Finance. Ποιο είναι το τίμημα, γιατί εδώ πέρα φτάνει λύση στο τέλος η διαδικασία. Ποιοι είναι, ποιοι θα τη διεκδικήσουν, τι χρήματα τις έχουν δώσει. Ναι. Αυτά όλα δεν τα γνωρίζουμε και δεν ξέρω κατά πόσο, αν είναι μικρό το τίμημα, η διοίκηση της Εθνικής αντιστέκεται και ανθίσταται στο να μην υπογράψει για τους δικούς της λόγους. Αυτά λένε και τα δημοσιεύματα. Υπάρχει περίπτωση να μην υπογράψει. Κοίτα, η πώληση. Θα γίνει τεκτονικό σεισμό αντίστοιχο με αυτόν που έχει στο Τατζικιστάν. Θα θυμίσω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη ανακεφαλοποίηση και πριν του προηγούμενου μήνε, έβριθαν τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για πώληση του συνόλου τη Finance Bank και την αποεπένδυση τη Εθνική από την Τουρκία. Ναι. Η Εθνική ποτέ με καμία ανακοίνωση δεν ξεκαθάρισε τη θέση τη. Mm-hmm. Το μάθαμε όλοι ξαφνικά από τον Bloomberg και από το Reuters ότι πωλείται το σύνολο τη Finance Bank και ότι η Εθνική θα πάψει να έχει παρουσία στην Τουρκία. Για μένα ήταν μέγα λάθος επικοινωνιακό της διοίκησης της Εθνικής. Είναι η προσωπική μου άποψη και τη μεταφέρω. Θα έπρεπε να ανοίξει τα χαρτιά της, να πει ναι, την πουλάμε αναγκαστικά για να ενισχυθούμε κεφαλαϊκά, να πληρώσουμε τα κόκκος που είναι πανάκριβα, τις μετατρέψιμες ομολογίες. Δεν το είπανε, το μάθαμε βέβαια στον Ιστέρο. Μετά βγήκε μια ανακοίνωση ότι ναι, βρισκόμαστε στη δικασία πώλησης. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν κακό. Θεωρώ εγώ στην αξιοπιστία της παραδοσιακής και ιστορικής αυτής της τράπεζας με τους ξένους επενδυτές, γιατί μίλησαν όλοι για επιτυχία. Δεν υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών στην Ελλάδα. Ποια επιτυχία μιλάμε. Δεν υπερκαλύφθηκε καν. Όλοι μιλούσαν για υπερκάλυψη, πηγές προσκύμενες στην Εθνική και τελικά το βιβλίο δεν υπερκαλύφθηκε. Καλύφθηκε, δεν υπερκαλύφθηκε. Για να μην... λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι μελανά σημεία για μια τράπεζα και μια διοίκηση. Συγγνώμη, μια μεγάλη ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να βγουν και να απαντήσουν. Αυτά είναι η δικιά μου άποψη. Και από εκεί πέρα να μας δώσουν εξηγήσεις σε τι ποσό, με τι ποσό, με τι, ποιο είναι το τίμημα πώλησης της Finance Bank και γιατί καθόλου το διάστημα αυτά που υπήρχαν τις φημολογίες και που ανέβαινε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο ελληνικό χρηματιστήριο, γινόταν πανηγύρια εκεί, κερδοσκοπικό παιχνίδι, δεν βγήκαν να μιλήσουν. Καλά, και για άλλε θα μπορούσαν να πούνε ότι γινόταν αυτό. Όχι. Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη. Τι εννοεί. Εσύ μιλά, ναι, ότι κερδοσκοπικά μπορούν να έχουν γίνει κι αλλού. Για φιλακόρες, θα ψάξει. Εγώ μιλάω ότι την ώρα που το Reuters έβγαζε τους. Ο κύριος Γκότσης. Την ώρα που έβγαζαν που Bloomberg και Reuters μιλούσαν για την πώληση του συνόλου της Finance, εκεί η μετοχή της Εθνικής έκανε ράλι. Λοιπόν, δεν πρέπει κάποιος να βγει να. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες ώρες και μέρες στο θέμα της Εθνικής Τραπέζης. Σταματάμε εδώ τώρα γιατί έχει πάρει φορά, κύριε Νικητέα, κύριε Κουκουφά, κύριε Ακάτσου. Πάμε καταπέλτης. Στο διάλειμμα, την αποδεσμεύουμε. Προσεχώς αύριο μεθαύριο. Στις 8 θα τα πούμε. Στις 8, ναι. Μην τα πείτε έτσι, λίγο χαλαρά να τα πούμε. Και δεν θα τα πω έτσι, θα πούμε άλλα πράγματα στις 8. Ωραία. Λοιπόν, και επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα με τον καθηγητή του Δημοσθένη τον Δαβέτα, να δούμε και τι έγινε στις περιφερειακές εκλογές στη Γαλλία και τι γίνεται στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Και στο τελευταίο κομμάτι θα έχουμε κοντά μας τον επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας, τον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον Ιμπραήμ Μουσλήμ, για μια συζήτηση και για τα γεωπολιτικά της περιοχής με τον Παναγίτο Κουρουφά και τον Νίκο τον Νικητέα. Πάμε στο διάλειμμα. Ήρθαμε και έχουμε μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Νικητέα, τον Νίκο τον Νικητέα, τον κοντά μας, σε λίγο θα είναι και ο Παναγής ο Κουτουφάς πάλι, τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης. Καλά δεν το είπα, ναι, αυτή τη φορά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, εκλεκτός καθηγητής και φίλος. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε καθηγητά, σάρωσε τη Γαλλία τυφώνας.
Τυφώνας Λεπέν. Και επειδή... Με στρόβιλους. Με στρόβιλους. Στο Βορρά έχει κάτι σαραντάρια. Έχει κάτι στρόβιλους, οι οποίοι σε παίρνουν και σε πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και ούτε ξέρεις πού πάει. Έχω ένα φίλο σοσιαλιστή, ο οποίος μένει σοσιαλιστής από την εποχή του Μιτεράν. Ο οποίος μένει στη... Στη Βόρεια Γαλλία. Όχι, στη Μασσαλία. Του λέω τι ψήφισες. Είναι σαν κάτι νεοδημοκράτες. Το τελευταίο καιρό ξέρεις τι ψήφισαν εδώ στην Ελλάδα, τις τελευταίες εκλογές. Μου λέει Λεπέν. Μου είπε στο ακουστικό, γιατί δεν μπορούσα να το φανταστώ. Απίστευτο, σοσιαλιστής. Είναι απίστευτο, σοσιαλιστής από την εποχή του Μιτεράν. Ναι, του Μιτεράν, δηλαδή, και με ρόλο, όχι. Και, λοιπόν, κύριε καθηγητά, καταρχάς να δείξουμε... το έχουμε το παρκάρισμα για να ευθυμίσουμε λίγο, επειδή είναι Δευτέρα. Α, να το έχουμε σε ένα λεπτό, να το δείξουμε, να σας δείξουμε... Το έχουμε... Σε δύο λεπτά το δείξουμε. Τι μας επιφυλάσσει. Ωραία. Πάλι. Να δείξουμε τότε. Πάλι. Όχι, να σας δείξουμε πώς πάρκαρε η Λεπέν χθες στη Γαλλία. Το έχουμε. Για δείξτε το, αλλά δείξτε το όλο. Κάπως έτσι έκανε το παρκάρισμα. Για δείξτε το. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τώρα. Είναι Λεπέν αυτό. Είναι τι? Μας κοροϊδεύεις. Δεν είναι Λεπέν τώρα αυτό. Όχι, δεν είναι Λεπέν μέσα σε αυτό, αλλά θα μπορούσε είναι να ενυψιά. Είναι. Είναι η ενυψιά, μήπως. Η όμορφη ενυψιά, ίσως. Θα τη δείξουμε σε λίγο. Πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητο, αλλά στο δρόμο, τώρα θα το δείτε σε λίγο, ναι, φαίνεται ότι τα πήρε όλα μαζί της. Κάτι τέτοιο συνέβη. Το λέμε κατεβαίνουν κάτω, εντάξει, κοιτάει εκεί κλπ. Ο άλλος δεν ξέρει τι έγινε. Να αλλάζει, προφανώς δεν το ξέρει να οδηγήσει, να αυτός μπαίνει μέσα. Και τώρα θα δείτε πώς πάρκαρε χθες το αυτοκίνητο στη Γαλλία η Λεπέν. Το πήγε μία πίσω, μία μπροστά. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, μια χαρά, τα και το πήγε και μία μπροστά και έφερε. Πόσο έφερε, κύριε καθηγητά, 30%. 30%. Ωραία. Πού οφείλεται τώρα. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει και κάρτα καθαρίων. Τι δεν έχει. Την κάρτα καθαρίων. Αυτό σε πείραξε σαν απαλλαγή. Σωστό, σωστό. Έχει πάρει 10 μηγανάκια από σαν καταρχήν ένα σχόλιο. Πάνω βλέπει ότι βγάζει του μάνι. Πάνω σε αυτό το οποίο ακούστηκε. Πάνω σε αυτό που ακούστηκε είναι ότι ο φίλος σοσιαλιστής που ψήφισε Λεπέν. Εδώ έχουμε ένα εκπληκτικό στατιστικό περιστατικό. Mm. Σε όλες τις περιοχές, όλες οι οποίες κάποτε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας πανίσχυρο, Λεπέν. Όλοι αυτοί ψηφίζουν Λεπέν. Λεπέν, δηλαδή, οι περιφέρειες εννοείται που είχαν. Που ήταν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, που ήταν όλα αυτά ψηφίζουν Λεπέν. Για τον δηλαδή, και οι εργάτες ψηφίζουν Λεπέν. Και στην προβυγγία πάνω που ήταν εξαίρεση και θύλακες τέτοιο, έχουν ψηφίζουν Λεπέν. Δηλαδή να πείστε. Τώρα, εδώ πρέπει να καταλάβουμε γιατί έτσι, υπάρχουν κάποιες αιτίες. Αυτές τις αιτίες, αν δεν τις καταλάβουμε. Ωραία, είναι το Μπατακλάν το οποίο όθησε τη Γαλλία. Δεν είναι μόνο το Μπατακλάν. Όχι, δεν είναι μόνο το Μπατακλάν. Είναι μια γενικότερη πολιτική η οποία οφείλεται σε έναν, αν θέλετε, κοσμοπολιτισμό. Ο οποίος κοσμοπολιτισμός, προσοχή να γίνει κατανοητό αυτό που θέλω να πω, έχει, ας το πούμε, σχετικοποιήσει κάποιες αξίες οι οποίες για πολλά χρόνια βρισκόντουσαν στο προσκήνιο της πολιτιστικής ζωής. Δεν είναι δηλαδή μόνο το οικονομικό θέμα. Όσοι νομίζουν ότι είναι μόνο οικονομικό, κάνουν μεγάλο λάθος. Εγώ μάλιστα το έγραψα και στα νέα πριν από, από μερικές εβδομάδες αυτό το άρθρο. Είναι και πολιτισμικό το γεγονός. Για παράδειγμα, σχετικοποίηση της έννοιας πατρίδα. Σχετικοποίηση της έννοιας οικογένεια. Σχετικοποίηση της έννοιας θρησκεία. Όλα αυτά έχουν σχετικοποιηθεί. Αναλύστε έχουν... το μας λίγο. Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ζούμε σε μια εποχή όπου αυτές οι αξίες είναι τόσο αποστασιοποιημένες που δεν σημαίνουν τίποτα, οι άνθρωποι ζουν μέσα από. Γίνονται οι ίδιοι τους οι ίδιοι εργαλεία τεχνικά. Δηλαδή, ζουν μόνο τεχνικά στη ζωή. Δεν έχουν κάποιες αξίες οι οποίες να τους γεμίσουν τις εσωτερικές ανάγκες. Κάνουμε λάθος να νομίζουμε. Πού οφείλεται όμως αυτό? Οφείλεται στο λεγόμενο τεχνικό πολιτισμό, ο οποίος ξεκίνησε από τον 20ο αιώνα και τώρα στον 21ο αιώνα με την παγκοσμιοποίηση έχει γίνει κυρίαρχη μορφή, όπου οι αριθμοί, οι χρηματοπιστωτικοί αριθμοί έχουν αντικαταστήσει όλες τις παλιές ανθρωπιστικές και πολιτισμικές αξίες. Κάνουμε λάθος να νομίζουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να χειραγωγηθεί μέσα από το χρήμα και από αυτό που ονομάζουμε μηχανικό κόσμο. Βέβαια το ερώτημα είναι, θα μου πείτε, δηλαδή η Λεπέν προτείνει αυτό το οποίο λείπει? Όχι, δεν το προτείνει η Λεπέν. Η Λεπέν έρχεται εκεί που βρίσκει άδειο, πετάει δημαγωγικά αυτό το οποίο λείπει. Δηλαδή, λείπει η οικογένεια, φωνάζει η οικογένεια. Λείπει η πατρίδα, φωνάζει την πατρίδα. Η Γαλλία στους Γάλλους. Αυτό συγκινεί τους Γάλλους. Αυτό είναι η πατρίδα. Δηλαδή η Γαλλία στους Γάλλους. Ναι. Όχι μόνο συγκινεί τους Γάλλους, αλλά τους δημιουργεί. Η κριτική απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Εδώ δεν μπορεί να την κάνει κανένα. Προσοχή. Δεν λέει εναντίον της Ευρώπης. Προσέξτε, είναι πολύ πιο πονηρό αυτό που κάνει. Εναντίον του ευρώ, το οποίο ο ευρώ έχει διαλύσει τη γαλλική οικονομία.
Ανεργία, οποίο... έχει αυξήσει την ανεργία. Όλα αυτά, ναι. Άρα λοιπόν, ένας Γάλλος, πόσο μάλλον το αντίστοιχο που ακούμε και εμείς. Κυρίως κατά του Γερμανού, ο οποίος βρίσκει επί του ΑΟΚ. Αυτό είναι το δεύτερο. Πρώτο ξεκινάει από το ευρώ. Δεύτερον, πάει εναντίον των μουσουλμάνων. Δεν πάει κατευθείαν του Γερμανού, πάει τρίτο Γερμανού. Ναι. Πάει εναντίον των μουσουλμάνων. Λέει, πού είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το οποίο βέβαια, προσέξτε, έχει και ένα δίκιο σε αυτό που θα το πούμε, χωρίς να στηρίζω εγώ τη Λεπέν. Λέει, ναι. Ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι δημιούργημα ενός ελληνορωμαϊκού και ενός ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού. Το ξεχνάμε αυτό. Τα αφαιρούμε όλα. Αφαιρούμε τα ελληνικά από το σχολείο. Αφαιρούμε το στοιχείο της θρησκείας από όλες τις καθημερινές εκδηλώσεις. Όλα αυτά γιατί? Για να δώσουμε χώρο σε αυτούς που έρχονται, τους μουσουλμάνους, οι οποίοι όμως δεν παρετούνται από τα δικά τους θρησκευτικά δικαιώματα και πηγαίνουν στους δρόμους, δεξιά και αριστερά, ή στις ανοιχτές εκδηλώσεις, όταν δεν είναι στα λεγόμενα μοσκέ που λένε αυτοί. Ναι. Τι κάνουνε? Κάνουνε ανοιχτές λειτουργίες, να το πω έτσι, ανοιχτές λατρείες σε όλο το χώρο. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται εδώ σε εμάς. Άρα δηλαδή είμαστε χαμένοι από όλες τις εκδηλώσεις. Πού είναι η εθνική ταυτότητα, πού είναι η θρησκευτική μας ταυτότητα, πού είναι όλα αυτά τα οποία δούλεψαν τόσους αιώνες. Από την άλλη μεριά όμως η Ευρώπη γενικότερα και οι χώρες ειδικότερα σκέφτονται το κόστος, πόσο μεγάλο κόστος έχει μια πολιτική, οι πολιτικές που μπορούν να ενσωματώσουν αυτόν τον κόσμο, που μπορούν να, ας πούμε, να παίξουν ένα ρόλο κατευνασμού. Εδώ υπήρξε ένα λάθος ανάλυση. Γιατί έχουμε αυτά. Ναι, ναι, υπήρξε. Okay. Υπήρξε, δηλαδή, κατά την άποψή μου, ένα λάθος ανάλυση. Λένε ότι δεν απορρόφησε η γαλλική κοινωνία τους Μαροκινούς, τους Τινήσιους, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στις απικίες, και ότι οι τρομοκράτες είναι δεύτερη και τρίτη γενιά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο διέθεσε και αυτά που έπρεπε να διαθέσει. Πολιτισμικά πέρα, και... υπάρχει μια αρχή κοινωνιολογική που λέει, εάν κάποιος γεννηθεί σε μια χώρα και αν κάποιος κάνει αυτό που λέμε σκολαριτέ, δηλαδή πάει σχολείο και μεγαλώσει και γίνει η δεύτερη του γλώσσα, δηλαδή η γαλλική γλώσσα αφού γεννήθηκε, είναι ουσιαστικά η συνέχεια της μητρικής του, αυτός μοιραία μοιράζεται την καθημερινότητα με τους άλλους νέους, άρα δεν διαχωρίζεται, δεν είναι περιθωριακός. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτή η ανάλυση τίνει να αποτύχει. Γιατί? Διότι υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο έρχεται σαν απάντηση της έλλειψης αξιών. Ποντάρουν εκεί λοιπόν αυτοί όλοι οι φανατικοί και λένε ότι δεν μας δίνει το ανθρωπιστικό στοιχείο, το λεγόμενο πολιτιστικό στοιχείο το οποίο είχε μέχρι τώρα η Ευρώπη, θα σας το δώσουμε εμείς μέσα από το θεολογικό στοιχείο. Εάν λοιπόν σε αυτό το στοιχείο το θεολογικό έχει πάρει και παίρνει αυτή τη συνεχόμενη έκταση, τότε είναι απάντηση στο πολιτισμικό κενό. Αγαπητέ κύριε Δαφέτα, γιατί αυτό γίνεται στη Γαλλία και δεν γίνεται και στη Βρετανία? Και στη Βρετανία γίνεται αυτό. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει. Όχι έτσι όπως υπάρχει στη Γαλλία. Ναι, δεν γιατί? Υπάρχει αυτού του είδους η σχέση των Βρετανών με τις απικίες. Η σχέση είναι διαφορετική. Οι βρετανικές απικίες είναι πολύ μακριά και οι βρετανικές απικίες δεν έχουν σχέση με τον αραβικό κόσμο τόσο άμεσο όσο έχει η Γαλλία. Είναι με αποτέλεσμα να είναι και κοντά γεωγραφικά, αλλά και να είναι απέναντι στους Άραβες, για τους οποίους η θρησκεία αποτελεί την απάντηση στο πολιτισμικό κενό. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό να γίνεται η σημαία προπαγάνδας απέναντι στη Δύση και στην νεολαία της Δύσης, η οποία έχει έλλειμμα πολιτισμικών αξιών. Πριν πάμε και συνδέσουμε αυτά που μας λέει η αγαπητέ Νίκο Νικητέ και Παναγίου του ΦΑΟ, καθηγητής ο κ. Σταβέτας, και με τα γεγονότα, με τον Μπατακλάν κλπ. Και να βάλουμε και αυτή τη διάσταση, την τραγωδία με τους νεκρούς. Προφανώς και έχω φέρει και μια εφημερίδα εδώ. Αυτό το είδαμε. Η Μόντι είναι ποια είναι. Η Λεμόν. Και λέει σκοτώστε, να το πω εγώ. Σκοτώστε τους καθηγητές. Είναι ανακοίνωση μουσουλμάνων επίσημη. Του ΝΤΑΕΣ, αυτού του Ισλαμικού κράτους. Ναι. Σκοτώστε όπου βρίσκεται τους Γάλλους καθηγητές του σχολείου. Ορίστε. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, να δώσουμε και μια άλλη διάσταση. Γιατί δόθηκε χθες, γιατί έβλεπα λίγο για τα γαλλικά μίντια. Είναι και αυτό το λεγόμενο lifestyle με ιδεολογικό περίβλημα. Τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε, γιατί θα μας το πει και ο κ. Σταβέτας, γιατί το ζει το φαινόμενο. Δείξτε τις φωτογραφίες μικρές. Δεν είναι ούτε η Λεπέν. Καλά, αφήστε τον πατέρα Λεπέν. Ούτε η Λεπέν. Η ανιψιά λες. Η μικρή. Η Μάριον. Η Μάριον. Γίνεται κόλαση. Η Μάριον Μαρσάλ. Είναι μια πολύ όμορφη. Είναι αυτό το κοριτσάκι. Είναι 22. Είναι εγγονή. 25 είναι σήμερα. Μην μεγαλώνετε. 26. Φοιτήτρια τελειόφυτο Σορβόνης. Είναι βουλευτίνα. Βουλευτίνα στα 22 της χρόνια. Δείξτε κάποιες φωτογραφίες να τη βλέπουμε. Είναι η επόμενη ηγέτης του εθνικού μετόπου, έτσι λένε όλοι. Έτσι είναι. Κάνει θράψη στην νεολαία.
Δεν είναι καμιά σχέση με εγχώρια. Εγγονή του Λεπέν. Εγγονή του Λεπέν, αλλά προωθημένη με την έννοια ότι λέει, εγώ δεν έχω λέει καμία διαφορά. Είναι ένα αγγελικό πρόσωπο που ανοίγει το στόμα του και βγάζει τέρατα όμως. Έτσι. Δηλαδή, βγάζει δεν λέει αυτά που σας είπα εγώ τώρα. Λέει, δεν έχω διαφωνία ούτε με τον Άραβα, ούτε με τον Εβραίο. Εγώ θέλω η Γαλλία στους Γάλλους. Το συγκινεί. Ναι. Γιατί δεν έχω πρόβλημα με τους Γκέι. Και τον χριστιανισμό, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, πηγαίνει στην εκκλησία. Και λέει, θέλω να επιστρέψουμε στις αξίες του χριστιανισμού. Αυτό, αυτό. Τις οποίες χάσαμε. Είναι αυτά που σας έλεγα πριν. Παντρεμένη. Και αυτή η εκφράση είναι νεολαία. Να πούμε και να δώσουμε και δύο παραπολιτικά. Παντρεμένη με έναν επιχειρηματία, δεν έχει ενοχλήσει εκεί τη γαλλική πολιτική ζωή. Έχει και ένα κοριτσάκι 26 ονών. Δεν είναι Ολλάνδη, εννοείται. Δεν είναι Ολλάνδη, εννοείται. Αυτό. Και αυτό. Και πάμε να δούμε. Δείξτε λίγο τις φωτογραφίες. Αυτό κάνει θράψη. Δηλαδή, εγώ έβλεπα χθες το βράδυ μία ανάλυση στο CNN. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή και είχε φύγει από τη Λεπέν, την ηγέτη σήμερα του Εθνικού Μετώπου, και έχει πάει στην εγγονή, στη μικρή. Γενιά, στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά. Δηλαδή και ναι, αυτά βλέπει η κυρία Μέρκελ. Προσέξτε, θέλω να σας κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Μην ξεχνάμε όλοι κάποιο γεγονός το οποίο συνέβη μέχρι πέρσι και το οποίο είναι σε ενεργεία. Αυτό που λεγόταν Μανίφ Πουχτούς. Τι σημαίνει στα ελληνικά? Διαδήλωση για όλους. Αυτή η διαδήλωση για όλους είναι ενάντια σε όλες τις αρχές της παραδοσιακής αριστεράς, ενάντια σε αυτόν τον λεγόμενο παραδοσιακό διεθνισμό, επιστροφή στις αξίες της οικογένειας, της φιλίας, της θρησκείας, επιστροφή σε όλα αυτά τα πράγματα, και είναι ένα κίνημα το οποίο επί δύο χρόνια έχει τεράστια έκταση στη Γαλλία. Προσπάθησε ο Ολάντ με νομικά, όχι μόνο πολιτικά, και με νομικά μέτρα να το εμποδίσει, να εμποδίσει τις διαδηλώσεις και όλα αυτά. Και αυτό το κίνημα, το οποίο δεν εμποδίστηκε και υπάρχει ακόμη και είναι σχεδόν ένας στους δύο από την νεολαία των Γάλλων, αγγίζει την πλειοψηφία της νεολαίας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πλειοψηφία της γαλλικής νεολαίας, ή τουλάχιστον ένας από τους δύο για να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, ασπάζεται αυτού του είδους την επιστροφή στις παραδόσεις, ασπάζεται αυτή τη δυσπιστία απέναντι στο άπατρις, δηλαδή στο απάτριδο του χρήματος. Ναι. Και ξαφνικά έχουμε μία επιστροφή στην πριν την μοντέρνα εποχή, πριν την νεωτερική εποχή ατμόσφαιρα. Ναι. Άρα μοιραία αγγίζει και τη λογική του έθνους. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, οι περισσότεροι στην Ευρώπη λένε η ακροδεξιά. Και λένε όπου θα δείτε σήμερα τις αναλύσεις, λένε η ακροδεξιά στη Γαλλία με τη Λεπέν. Δεν είναι έτσι. Αυτή η ακροδεξιά, αυτό θέλουμε να πείτε εσείς, έχει κομμάτι διανόησης. Εκεί στα μπιστρό του Σικουάνα. Πάνε δηλαδή άνθρωποι που ψηφίζουν Λεπέν και αναπτύσσουν μια δικιά του διανόηση. Βεβαίως, προσέξτε να δείτε. Η κυρία Λεπέν γιατί έκανε όταν κάτι. Τέτοια φαινόμενα μπαίνουν στη διανόηση, μπαίνουν στις μεγάλες ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλάζει ο κόσμος. Η κυρία Λεπέν άλλαξε όλο, αν θέλετε, το λεγόμενο αρχικό DNA του κόμματος. Το αρχικό DNA ήταν ένα φιλετικό, ρατσιστικό. Περιθωριακό που είχε ο πατέρας. Ναι, που είχε ο πατέρας. Ένας κλασικός αντισημίτης και ρατσιστής. Τι κάνει αυτή? Ξεκινάει πρώτα από το λεγόμενο αντισημιτικό. Εκτός το ότι κάνει μια δημόσια χειραψία με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ, δίνει τις αρμόδιες υψηλές θέσεις σε ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής. Ναι. Ανάμεσα στους υψηλούς βαθμοφόρους είναι Εβραίοι στο λεγόμενο κόμμα της Λεπέν. Ένα αυτό. Δεύτερον, στους υποψήφιους βουλευτές δίνει τη θέση σε έγχρωμους. Άρα λοιπόν, πού είναι το αντισημιτικό και το ρατσιστικό όταν βλέπεις κινέζικης καταγωγής, αφρικάνικης καταγωγής, από όλες τις φιλετικές καταγωγές, βλέπεις να είναι μέσα στη Λεπέν. Δηλαδή μπορεί τρίτον, να δούμε, δύο λεφτά τώρα γιατί προχωράμε πολύ, μπορεί να δούμε δηλαδή πρωθυπουργό τη Λεπέν κάποια στιγμή. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι ότι σίγουρο το πιστεύω εγώ, ναι, όχι, αλλά εάν συνεχίσουμε αν συνεχίσει αυτό το με αυτή την πορεία, η πορεία της είναι ανωδική, έχει πιάσει αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Δεύτερον, εθνικό πολιτισμό. Ναι. Τρίτον. Το θέμα είναι γιατί δεν μπορεί να το παρέχει. Να το παρέχουν γιατί οι υπόλοιποι. Δεν το δίνει ο Ολλάντ, δεν το δίνει ο Σαρκοζή. Γιατί είναι δέσμοι αυτών των ιδεολογημάτων της αριστεράς. Οι οποίοι... Ο Ολλάντ και ο Σαρκοζή. Όχι, προσοχή. Ο Σαρκοζή είναι αυτό. Ο Σαρκοζή είναι αυτό. Ο Σαρκοζή είναι και ακρεφνή δεξιό. Δεν είναι μια απλή περίπτωση. Όχι, δεν είναι ακριβώ ακρεφνή. Έχει το εξή. Δεν τον λε, α πούμε, κεντροδεξιό. Κύριε Νικητή, κοιτάξτε. Η δεξιά χωρίζεται σε δύο μεγάλε τάσει. Η μία τάση είναι λεγόμενη, ας το πούμε, κοινωνική και εθνική δεξιά. Η λαϊκή, δεξιά θα λέγαμε εδώ. Και η άλλη είναι δεξιά. Η λεγόμενη διεθνιστική δεξιά. Και αστική περισσότερο. Ναι, αστική, δεξιά, αλλά διεθνιστική ναι, δεξιά. Ναι, ναι. Αυτή η οποία έχει να κάνει με τη διεθνή κοινωνία. Η διεθνιστική δεξιά και ανοιχτή, η αριστερά συμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Είναι σύμμαχη σήμερα η διεθνιστική δεξιά, η δεξιά του κεφαλαίου και της καινοτομίας, με την αριστερά της διεθνοποίησης και της καινοτομίας. Συμμαχούν.
Διότι πάνε εναντίον αυτού που ονομάζουμε εθνικών παραδόσεων. Θέλουν να τις εξυγχρονίσουν. Θέλουν να τις μεταβάλουν. Εκεί ποντάρει σε αυτό το αποθυμένο αίσθημα ζωντανό ακόμη των παραδόσεων, των εθνικών αξιών, των ανθρωπιστικών αξιών. Εκεί ποντάρει η Λεπέν, η οποία όχι ότι η ίδια είναι πραγματικά, και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι, αλλά έχει βρει συμμάχους. Όταν δείτε, ας πούμε, τους ανθρώπους της οικονομίας που συνεργάζεται για να αποδείξουν με, ας το πούμε, κοστολόγηση συγκεκριμένη το τι θα κερδίσει και τι θα χάσει η Γαλλία βιώνοντας από το ευρώ, έχει να κάνει με καθηγητές πανεπιστημίου υψηλών προδιαγραφών. Με ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν την οικονομία. Δεν είναι οποιοδήποτε. Απλά λίγο στην ανάλυση σας με ξενίζει, ομολογώ, ότι δεν υπάρχει το οικονομικό στοιχείο. Στο δικό μου μυαλό, τουλάχιστον, εργαλείο βασικό είναι το οικονομικό. Και δηλαδή, καταπιεσμένοι άνθρωποι, μη καταπιεσμένοι άνθρωποι. Αυτή η ανάλυση, αυτή η ανάλυση δεν θα πρέπει να μπαίνουμε εκεί. Αυτή είναι μια ανάλυση που είναι κινητοδιολογική, μας την έχει βάλει ο Μάρξ, με την έννοια ότι το χρήμα καθορίζει τα πάντα. Είναι μια ανάλυση υπάρχουν η οποία. Υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν κάποιοι καταπιεσμένοι και κάποιοι που καταπιέζουν, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό ισχύει. Από εκεί και πέρα, το στοιχείο του πολιτισμού αρχίζει και παίρνει τέτοια αξία. Και σας είπα και την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε ότι βλέπουμε ανθρώπους στον χώρο του Ισλάμ να είναι ευκατάστατοι, να είναι πλούσιοι, να είναι άνθρωποι με ανώτατες σπουδές και να πηγαίνουν να γίνονται άνθρωποι βόμβα και να θυσιάζονται γι' αυτό. Άρα, αν το στοιχείο, το κριτήριο ήταν μόνο οικονομικό, αυτοί οι οποίοι έχουν τα οικονομικά φόντα και μπορούν να συναλλάσσονται με τη διεθνή intelligence, να το πω έτσι, χαζί είναι να πάνε να σκοτωθούν. Ναι. Άρα, εδώ πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτό. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά να αναμίξουμε και το πολιτισμικό, διότι χάσαμε λόγω αυτού την ψυχούλα μας, την πολιτισμική μας ψυχούλα. Και πάνε να μας την κερδίσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις αξίες της παραδόσης που έχουμε χρόνια. Στην Ελλάδα βλέπετε αντίστοιχα έτσι φαινόμενα? Και πριν το λέει, το ρωτάει καλά ο νικητέας και διαβάζω και ένα μήνυμα εδώ. Λέει: μην ξεπλένετε τη Λεπέν. Εμείς δεν την ξεπλένουμε. Δεν την ξεπλένουμε, ρε παιδιά. Δεν την ξεπλένουμε. Προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε. Την ξέπλυνε ο γαλλικός λαός δίνοντας 30%. Και ο γαλλικός λαός. Μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Να προσπαθήσουν να καταλάβουμε αυτός που το έγραψε και καλά έκανε και το λέει αυτό το θέμα. Να καταλάβει αυτός ο θεατής, ο τηλεθεατής. Πρέπει να εξηγήσουμε πού οφείλεται. Γιατί αν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη Λεπέν μόνο με τα παραδοσιακά σχήματα, είναι ακροδεξιά και άρα δεν είναι δημοκρατική και εμείς είμαστε οι δημοκράτες γιατί είμαστε αριστεροί ή διεθνιστές ή κοσμοπολίτες, το χάσαμε. Κάποια ωραία μέρα θα μας έρθει η Λεπέν και δεν θα μπορούμε να γλιτώσουμε. Και θα μας έρθει και η Λεπέν εδώ μες στην Ελλάδα. Και λέει το ίδιο, λέει, έγινε και με τη Χρυσή Αυγή. Δεν έγινε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Χρυσή Αυγή με τη Λεπέν. Είναι άλλο πράγμα η Χρυσή Αυγή. Δεν έγινε και το ίδιο με τη Χρυσή Αυγή. Δοξάστε και δοξάζετε εν κρυπτό. Δεν έχει παίξει τόσο. Δεν είναι 30% Γάλλοι ακροδεξί, βρε παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά και έχει πάρει μισό εκατομμύριο τις πρώτες εκλογές. Η Χρυσή Αυγή μάλλον είναι εγκληματική οργάνωση. Και έγινε είναι άλλο πράγμα η Λεπέν. 30% αλλά πείτε μας, όχι, αλίμονο. Πείτε μας αν βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα στην Ελλάδα. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα. Βλέπουμε μία τάση, η οποία τη βλέπω συχνά εδώ σε διάφορους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, τι να κάνουν, να μην δίνουν την αξία που πρέπει σε κάποιες παραδοσιακές, αν θέλετε, αξίες που έχουμε. Στην έννοια, αν θέλετε, την έννοια του έθνους. Την κοιτάμε λίγο, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Την έννοια των συνόρων, δηλαδή, να το πω πιο απλά. Μην μπαίνω στο έθνος για να μην παρεξηγηθώ. Την έννοια των συνόρων. Δηλαδή, εντάξει, σου λέει τα σύνορα δεν είναι και τίποτα. Έχουμε αμβλύνει λίγο, λοιπόν. Ναι, έχουμε αμβλύνει αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, λέει. Όλοι οι άνθρωποι είναι να μπαίνουμε, να βγαίνουμε κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν φοβηθάει και η Ευρώπη όμως, κύριε καθηγητά, σε αυτό το θέμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει τώρα με τα σύνορα μας, το προσφυγικό, με τη Frontex. Μάλιστα, σήμερα υπήρξαν φωνές στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Γερμανία που λένε ότι η Frontex να τη στέρνει η Κομισιόν όπου θέλει, χωρίς να ζητάει την άδεια της χώρας. Και έχουμε τον παραλογισμό να η Frontex να πηγαίνει, ας πούμε, στα σύνορα με τα Σκόπια για να φυλάξει. Όχι να μην μπουν στην Ελλάδα, αλλά να μην βγουν από την Ελλάδα. Σας πω κάτι. Την προηγούμενη Τετάρτη ήμουν καλεσμένο στη Γαλλική Γερουσία. Ο κόσμος τι να πει? Προσέξτε να πάνω σε αυτό που λέτε. Ήμουν καλεσμένο στη Γαλλική Γερουσία. Στη Γαλλική Γερουσία, λοιπόν, είχα την τιμή να κάνω μια ομιλία. Είχα απέναντί μου σοβαρότατους ανθρώπους, γερουσιαστές όπως ξέρετε. Η ομιλία μου βέβαια αφορούσε το κράτος πρόνοια στην Ευρώπη. Με αφορμή αυτό, οι ερωτήσεις που μου κάναν, μα δεν ήταν καμία για το κράτος πρόνοια, την ομιλία που με καλέσανε. Όλες αφορούσαν το μεταναστευτικό και τους πρόσφυγες. Δηλαδή, διαπίστωσα μια αγωνία εκ μέρους των Ευρωπαίων για το πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να ενισχυθεί, για να μπορέσει η Ελλάδα να αλλάξει πολιτική, ώστε να εμποδιστεί αυτή η άμετρη ροή προσφύγων προς τα εδώ.
Τους είδα δε άρχε... Τους Τούρκους όμως, έτσι. Ναι, και κάνουν τα χατήρια των Τούρκων. Και τα στραβά μάτια. Και όχι μόνο κάνουν τα χατήρια, και τα στραβά μάτια που είναι χειρότερο. Εγώ θα συμφωνήσω και το έχω γράψει, όπως ξέρετε και στο άρθρο μου, θα πρέπει η Ευρώπη να έχει μια διπλή πολιτική. Απ' τη μία να μην είναι τόσο εξαρτώμενη από τους εκβιασμούς της Τουρκίας. Και απ' την άλλη, έτσι, να βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει, διότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι τεράστια, τα φυσικά σύνορα, με αποτέλεσμα ο καθένας απατεώνας να μπορεί να τα εκμεταλλευτεί, ο καθένας δουλέμπορος, ο καθένας εκμεταλλευτής του ανθρώπινου πόνου. Άρα λοιπόν πρέπει να συμμαχήσουμε με την Ευρώπη σε αυτό το θέμα και πρέπει επίσης να είμαστε λιγότερο ανεκτικοί σε τέτοιου είδους μεταναστευτικά θέματα. Όχι εναντίον των μεταναστών, αλλά εναντίον αυτού του οποίου εμείς. Πρέπει να είμαστε, δηλαδή, το ταυτωτικό μας πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μια ταυτότητα. Δεν μπορούμε αυτή την ταυτότητα που έχουμε, την πολιτισμική, την αυτογνωσιακή μας, αυτή την ιδεολογική, αν θέλετε, πολιτισμικά ταυτότητα, να τη διαλύσουμε στο όνομα μιας λεγόμενης. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είναι, ας μπουν μέσα. Άνθρωποι είναι, ας μπουν μέσα. Αλλά θα πρέπει όμως να μάθουμε και αυτοί οι οποίοι είναι μαζί τους και δεν έχουν τα στοιχεία να βγουν ή να πάνε κάπου αλλού για να μπορέσει να μοιραστεί ανάλογα το βάρος και να μην μείνει στους Έλληνες. Εσείς λέτε να διατηρήσουμε τα στοιχεία μας, να μην χάσουμε την ταυτότητά μας. Η πρότασή μου είναι ελεγχόμενη μετανάστευση. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που είναι της Ευρώπης. Έκτακτη είδηση. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, Αμαλία Ικάτζου. Ναι, την έχουμε. Πάμε. Ναι, Αμαλία, ναι, ναι. Τι έχουμε. Και πάλι τώρα έχουμε κάτι έκτακτο. Λοιπόν, υπήρξε συνάντηση στο περιθώριο του Eurogroup που βρίσκεται σε εξέλιξη του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Τράγκη, με τον κ. Τσακαλώτο. Ναι. Το θέμα, το κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η άρση, το capital controls, δηλαδή υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να έρθουν σύντομα η κεφαλαϊκή έλεγχη στην Ελλάδα. Πάμε πάλι, ότι... πάμε πάλι, δύο λεφτά. Είχε συνάντηση ο Τσακαλώτος με τον Τράγκη. Ναι. Ενώ εμείς ξέρουμε, εμένα με καίει γιατί έχω βάλει και στοίχημα, γιατί θέλω να το χάσω μαζί σου δηλαδή, ότι τα capital controls θα βγουν περίπου το αργότερο μέχρι 31 έκτου Ιουνίου του 2016. Ναι. Σε 6 μήνες από τώρα. Τώρα, από αυτή τη συνάντηση τι βγαίνει. Λοιπόν, από τη συνάντηση οι ειδικές μου πληροφορίες λένε ότι είπε ο κύριος Δράγκη ότι όταν πια έχει ολοκληρωθεί ένα κεφαλαιοποίηση που ολοκληρώνεται, πια έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Έτσι, και, αυτό πότε θα ολοκληρωθεί, δεν ξέρω. Η πρώτη αξιολόγηση μέσα στο Γενάρη θα έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Μην ακούς τώρα, εντάξει, δεν πάμε πολύ. Μην αρχίσει πάλι. Προκαλεί, δεν θέλω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, okay. Θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα αυτή η συζήτηση του κυρίου Τράγκη με τον κύριο Τσακαλώτο, ένα πρώτο θετικό βήμα. Που βέβαια η συζήτηση θα ενταθεί το επόμενο διάστημα για το πότε ακριβώς θα έρθουν τα capital controls. Να πω όμως ότι οι δικές μου πληροφορίες, και επειδή έρχονται αναβαθμίσεις, γιατί και στο δίνω τώρα, έπρεπε να το δώσω, αναβαθμίσεις για τις ελληνικές τράπεζες μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης από τους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης. Και ξέρουμε πολύ καλά εμείς που ασχολούμαστε τι σημαίνει αυτό, οι αναβαθμίσεις στις αξιολογήσεις. Νομίζω ότι ίσως δούμε άρση των capital controls στο πρώτο τετράμινο με πεντάμινο του 2016. Το πρώτο τετράμινο, μου τρώσε ένα μήνα δηλαδή. Ένα μήνα να είναι κάπου το Μάιο. Έχω πάρει στοίχημα και να ξέρεις ότι αυτή τη φορά θα το πάρω το στοίχημα. Θα το πάρεις. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Θα το δώσω, μα και εγώ δεν είμαι. Όταν κάνω το στοίχημα το δίνω. Επίσης. Ωραία, ας γίνει νωρίτερα και θα σου δώσω το διπλό. Αυτό είναι. Δεν διαλυθεί το σύμπαν με τα capital controls. Λοιπόν, και να δώσω και άλλη μια είδηση και συγγνώμη που σα τρώω χρόνο, ότι ο κ. Δραγασάκης, κάνοντας πράξη όσα είπε από το βήμα της Βουλής το Σάββατο, ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ναι, αυτή η επιστολή. Ναι. Μα είναι σημαντικό ότι ζητά εκθέσεις για τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στις τράπεζες. Δηλαδή, καλούνται να απαντήσουν για το κόστος δημοσίου στη διάσωση, την εξέλιξη. Δύο λεφτά. Καλούνται να απαντήσουν για. Για το κόστος. Για όλες τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Για όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Ναι. Το κόστος του δημοσίου στις τράπεζες. Την εξέλιξη, διάσωση. Ναι. Τη διάσωση. Την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη συμμετοχή των ταμείων. Και επειδή στην επιστολή αναφέρεται ότι επιχειρείται να καλλιεργηθεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα με αιτιάσεις για καθυστέρηση διαδικασίας, ξεπούλημα σε αρπακτικά, αφελληνισμό των τραπεζών, απεμπόληση των δικαιωμάτων του δημοσίου, ευθύνες της κυβέρνησης για την απώλεια 40 δις, καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Ζητώ εκθέσεις ακριβώς για όλα αυτά που προείπα για τις τελευταίες τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ. Άστο. Μην το πεις, να το πω εγώ όπως το λένε στο. Γιατί παίζει και ο Πανατολικός σε λίγο. Ωραία. Στο Αγρίνιο.
Άρχισαν τα όργανα. Ωραία. Αυτό. Το κρατάμε εκεί για την ώρα. Okay. Ζητάει. Ναι, όταν, ναι, να ευχαριστήσουμε την Αμαλία. Καταλαβαίνει τι κάνει. Ζητάνε, επειδή ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες μέρες περί αφελενισμού. Στο τέλος θα δείτε ότι θα καταλήξει σε εξεταστική επιτροπή, βάζοντας μέσα και τις προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις. Θα πάει και τις προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις. Απλά να δούμε όμως και λίγο τι έχει συμβεί και στις προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις. Ας αφήσουμε εμείς λίγο τις τράπεζες τώρα. Εντάξει. Να πάμε με αφορμή αυτό το δημοσίευμα. Η Μόντι. Ωραία, λέει, σκοτώστε τους καθηγητές, λένε αυτοί οι κατσαπλιάδες. Πόσο είναι το κλίμα, 20 μέρες είναι 20 μέρες πια. 20 μέρες περίπου. Ναι. 20 μέρες μετά την τραγωδία και το έγκλημα στο Μπατακλάν. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στη Γαλλία. Πάει να αλλάξει εξωτερικά. Ναι. Γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές να υπάρξει ένα είδος ειρηνικής και να βγει προς τα έξω μια εικόνα με ευχαρίστηση, γιορτινή κτλ. Όμως προσέξτε κάποια μέτρα. Η μεγάλη γιορτή που γίνεται επί χρόνια, 100 χρόνια πόσο γίνεται στο Σαν-Ζελιζέ, δεν θα γίνει. Τώρα. Αυτό δεν θα γίνει. Ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνει για λόγους ασφαλείας. Άμα δηλαδή αυτό αρχίζουμε. Τώρα για την αυτοκρατορία δεν είναι ντροπή. Βέβαια είναι ντροπή. Και μιλάμε για. Απ' τη μία δηλαδή λέμε όλα πάνε καλά. Μα τρίζουν τα, θα τρίζουν τα κόκκαλα του ντεκόλ. Στην ίδια παιδεία γίνεται μια απίθανη γιορτή. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του ντεκόλ. Και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να ελέγξουν. Δεν θα την κάνουν. Θα γίνει κάτι πολύ μαζεμένο, πολύ συγκεκριμένο κτλ. Αρχίζουμε λοιπόν. Στις γιορτές. Ναι, την παραμονή. Τις εκπτώσεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για το συντηρητικό, τον πατριώτη, τον Γάλλο Παναγί, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μα δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό. Είναι απίστευτο το. Και τι δηλαδή σημαίνει στα ταμεία. Τι? Στον τουρισμό. Και στα ταμεία και τι σημαίνει στους πολιτικά κτλ. Και κάτι άλλο ακόμη, προσέξτε. Εγώ βλέπω την καθημερινότητα. Αρχίζει πια ο κόσμος να μετακινείται. Όμως θα δείτε ότι εκεί που ήταν κάποτε τα πολύ μαζικά σημεία, υπάρχει μια διστακτική προσέλευση ή πολύ στοχευμένη προσέλευση. Δεν υπάρχει αυτό το μαζικό, το ανεξέλεγκτο που υπήρχε παλιά, όπου όλοι οι νέοι μαζί, όλοι πηγαίνανε. Υπάρχει μια προσοχή. Εγώ δεν θα το καταθέσω σαν ρεπορτάζ, αλλά μιλώντας με ένα φίλο, συνάδελφο κιόλας το Σαββατοκύριακο που είχε πάει στο Παρίσι, μου έλεγε ότι ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει μια προσπάθεια. Είναι στολισμένο το Παρίσι, είναι χριστουγεννιάτικο, πολύ όμορφο. Ήταν πολύ ωραίος ο καιρός και βγει ο κόσμος όλος έξω στα καφέ. Και μου είπε βέβαια ότι στο μετρό υπάρχει το θέμα. Ναι, γιατί στο μετρό υπάρχει ένας φόβος ακόμη. Στο μετρό που ήμουν προχθές, λίγο πριν φύγω, γιατί εγώ ήρθα χτες. Ναι. Έτσι. Όχι χτες, προχθές το βράδυ. Πριν φύγω, πήρα το μετρό για να πάω προς το αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή ακούγεται μια φωνή που ούρλιαζε. Δεν ήταν τίποτα, ήταν απλώς μια κοπέλα που τσακωνόταν με το φίλο της. Απλώς πρέπει να ήταν από τη Μέση Ανατολή αυτή και είχε πολύ δυνατή φωνή. Το ότι τα αστείευομαι κιόλα, τι να πω, δεν είναι για αστείο αυτό. Και ξαφνικά. Ήταν και Ελληνίδα. Μπορεί να ήταν και ελληνικό, εντάξει. Έκανε αυτό το πάθος στο ελληνικό, εντάξει. Το θέμα ποιο είναι, ότι ξαφνικά αρχίζει μια κίνηση, κόντεψε να ποδοπατήσει ένα στον άλλον. Ξαφνικά όλοι γύρισαν τα κεφάλια τους προς εκείνη την κατεύθυνση. Ο άλλος έλεγε: εγώ κατεβαίνω στο επόμενο σταθμό. Άλλος να λέει: όχι ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή αυτό το κλίμα δείχνει να είναι εύθραυστο. Υπάρχει και το προηγούμενο στο Λονδίνο που έγινε. Αυτό έγινε προχθές στο Λονδίνο που επιτέθηκε. Άρα λοιπόν όλοι προσπαθούν να φτιάξουν την κατάσταση. Όλοι όμως ζουν με αυτό που έγραψα και στο άρθρο μου, με το ενδεχόμενο. Ξεκινάνε το πρωί τη μέρα τους με το ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο τι λέει. Έχει μπει το μικρόβιο μέσα. Να μην μπω. Δηλαδή χάθηκε η παρθενιά, να το πω έτσι. Η αθωότητα. Η ανεμελιά αυτό. Ναι, η αθωότητα. Χρησιμοποιήσω φιλοσοφικούς όρους. Χάθηκε η λεγόμενη αθωότητα. Τώρα όλοι τους είναι υποψιασμένοι βάσει του ενδεχόμενου να σου λέει κάποιο καλή τύχη, σου λέει μέσα του. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Μάλιστα. Και δεν είναι και κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, κάπου εδώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Ταβέτα. Θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε μετά από πότε φεύγετε. Εγώ καλύτερα. Φεύγω πάλι σε τρεις μέρες. Θα τα πούμε μετά από 10 μέρες. Μετά από 10 μέρες, 12 μέρες. Μετά Χριστούγεννα. Ναι. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε, καθηγητή μου. Να πάμε στην Εύη τη Χρήστου. Δώσε μας και τις λεπτομέρειες, Εύη, τι λένε οι άλλοι και το στρατόπεδο του Σαρκοζή για το δεύτερο γύρο των εκλογών, των περιφερειακών εκλογών, και τι λέει και οι σοσιαλιστές. Νομίζω αποσύρουν υποψηφίους. Ακριβώς. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλησπέρα. Να πούμε ότι όλο αυτό το κλίμα έχει επηρεάσει πολύ τη Γαλλία, το γαλλικό τύπο. Έχει προκαλέσει αναταράξεις. Να πούμε ότι ο τίτλος της γαλλικής εφημερίδας Φιγκαρό και της κομμουνιστικής Humanité είναι κοινός και είναι η λέξη σοκ.
πλησιάζει στην εξουσία, είναι το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν. Η τρομοκρατία και ο φόβος αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, εννοώντας φυσικά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και την προσφυγική κρίση. Να πούμε ότι το εθνικό μέτωπο της Λεπέν προηγήθηκε με ποσοστό 28% στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών έναντι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Νικολά Σαρκοζή, που συγκέντρωσε το 27% και έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Φρανσουά Ολάντ, το οποίο ήρθε τρίτο με ποσοστό 23%. Επειδή όμως, να πούμε, κανένα κόμμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 50% που απαιτείται για την αυτοδυναμία, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος γύρος εκλογών την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα, να πούμε ότι τα πολιτικά κόμματα αναζητούν τρόπο προκειμένου να ανακόψουν τη δυναμική αυτή της κυρίας Λεπέν. Ήδη οι σοσιαλιστές που βρίσκονται στην τρίτη θέση έχουν αποσύρει υποψηφίους σε δύο περιφέρειες, σε μια έμεση έτσι, στήριξη των υποψηφίων του Νικολά Σαρκοζή. Πρόκειται για τις δύο περιφέρειες, μία στο βορρά και μία στα νοτιοανατολικά, όπου είναι υποψήφιες η Μαρίν Λεπέν και η ανιψιά της, Μαριόν Λεπέν, και όπου και οι δύο συγκέντρωσαν ποσοστά άνω του 40%. Από την πλευρά του τώρα, ο Νικολά Σαρκοζή ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν συνεργασίες, ούτε απόσυρση υποψηφίων υπέρ της αριστεράς. Αναλυτές, να πούμε ότι επισημαίνουν πως η αύξηση της δημοφιλίας του Φρανσουά Ολάντ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις δεν ήταν αρκετές και δεν μεταφράστηκε τουλάχιστον σε εκλογικό όφελος, και σημειώνουν ότι η Μαρίν Λεπέν συγκέντρωσε το 50% των ψήφων στο λιμάνι του Καλέ, όπου εκεί είναι το επίκεντρο των εντάσεων που σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, Βασίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εύβοια Χρήστου. Έχεις και τη φωτογραφία. Καλά, η Γαλλία θα μας απασχολήσει για τις επόμενες μέρες μέχρι το δεύτερο γύρο. Έχεις τη φωτογραφία για τον Ομπάμα. Ακριβώς, έχουμε και μία φωτογραφία. Κοιτάξτε τώρα τι έκανε το CNN. Να πείτε Βενεζουέλα, λες, από κάτω. Απίστευτο. Πάμε το παγκόσμιο δίκτυο. Πες μας, Εύη. Επηρεασμένο λοιπόν το CNN από τις χθεσινές εκλογές που διεξήχθησαν και στη Βενεζουέλα, ναι, κατά το διάγγελμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, στην Καλιφόρνια, στη Λεζάντα από κάτω, αντί για Πρόεδρος των ΗΠΑ, έγραφαν Πρόεδρος της Βενεζουέλας ακριβώς. Παρόλο όμως που διορθώθηκε σύντομα σχετικά, ήταν αρκετοί οι τηλεθεατές που το αποθανάτησαν και το διέδωσαν μέσω Facebook. Είναι και τώρα Twitter. Μην το αποθανατήσει. Να ξυπνήσει κανένας από κόμμα, ξέρω εγώ, στη Μαλαισία και να δει αυτή την εικόνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι έγινε, αναστήθηκε ο Τσάβες, έγινε. Πάντως να πούμε. Πήγε ο Ομπάμα και έγινε στη Βενεζουέλα. Θα έπαθε τρέλα άμα το μάθαινε. Και αυτό δεν το σκέφτηκα. Άστο, αν είναι από ό,τι ψηλά. Στη θέση του πήγε ο Μαδούρο. Έρχεται να πάρει τη θέση ο Μαδούρο. Λοιπόν, Βασίλη, να πούμε ότι το CNN δεν είναι η πρώτη φορά που τα θαλασσώνει, τα κάνει θάλασσα με τον Μπάρακ Ομπάμα. Καθώς να θυμηθούμε, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε μπερδέψει το όνομά του με τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάδεν. Και στη Λεζάντα έγραφε ο άνθρωπος που υποστηρίζει ότι σκότωσε τον Ομπάμα αντί για Οσάμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εύβοια Χρήστου. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επικεφαλής του κόμματος των Κούρδων της Συρίας, μέλος του διπλωματικού γραφείου του κόμματος στην Ευρώπη, τον γιατρό τον Ιμπραήμ Μουσλίμ, για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας μαζί με τους εκλεκτρούς συναδέλφους, τον Παναγή τον Κουτουφά, τον Νίκο τον Νικητέα, ενημέρωση 24, Παναγής Κουτουφάς, διευθυντής Ποντίκη, τον Ιμπραήμ Μουσλίμ, τον επικεφαλής του κόμματος των Κούρδων της Συρίας για όλη την Ευρώπη, γιατρός και μέλος του διπλωματικού γραφείου του κόμματος. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στην περιοχή. Πριν όμως, δεν μιλήσαμε μετά για την κατάρριψη από τους Τούρκους του ρωσικού αεροσκάφους, έχουν να πούν πολλά. Και πριν όμως να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη, κύριε Νικητέ, εσείς που είστε που τα παρακολουθείτε, έβγαλε μια ανακοίνωση στο ποτάμι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν κάποια επεισόδια στα Εξάρχεια με αφορμή. Όχι, κάποια επεισόδια έχουν κάψει πλέον. Δεν έχει μείνει. Οι ίδιες πέτρες ξανακαίγονται 22 χρόνια. Το ποτάμι θεώρησε σκόπο να βγάλει μια ανακοίνωση. Ορθώς ως εδώ. Το πρόβλημα με το ποτάμι ξεκινάει από εκεί και μετά. Όπου ανασύρει παλιές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, από τα χρόνια της αντιπολίτευσης και στελεχών του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του κυρίου Βούτση, του κυρίου Σκουρλέτη, και τις βάζει ως σημερινές. Και βγάζει μετά διορθωτική ανακοίνωση. Έκανε λάθος. Και λέει: κάναμε λάθος, ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς. Φταίει η Google
που όταν βάζεις στην αναζήτηση Μολότοφ via ΣΥΡΙΖΑ, σου βγάζει τις παλιές δηλώσεις των κυβερνώντων σήμερα. Και λέει ήμαρτον, δεν έχει καταλάβει η Google ότι έχουν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η Google φταίει τώρα ή η πρεμούρα του ποταμιού. Ό,τι έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς σε κάθε αυτό να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για οτιδήποτε. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Ας κρίνουν οι πολίτες, δεν το ξέρω. Το κρατάμε και αυτό. Ας κρίνουν οι πολίτες. Ποτέ δεν ανέλαβε, όλα σωστά τα λέει ο Σταύρος. Είναι... Θες να το σχολιάσω τώρα. Αν διαβάσει κανείς... Εγώ θα ήθελα να το σχολιάσω μετά τον Παναγιώτη. Αν διαβάσει ανακοινώσεις του ποταμιού, είναι επί παντός επιστητού και είναι οι μόνοι οι οποίοι ξέρουν και έχουν επεξεργασμένες λύσεις. Σαν παρθενογένεση. Λοιπόν, πριν από το ποτάμι δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε τώρα το συγκεκριμένο κόμμα και ας πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, γιατρέ, αγαπητέ Ιμπραήμ Μουσλήμ, τι έχει γίνει στην περιοχή. Καταρχάς, οι Κούρδοι της Συρίας είναι σε μια περιοχή όπου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Έτσι, ναι. Την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο βόρειο άκρο της Συρίας. Είναι σύνορα Συρίας και Τουρκίας. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση... Τι εικόνα έχετε? Η Τουρκία με την πολιτική της προσπαθεί να δημιουργήσει εκεί μια ζώνη ασφάλειας δίθεν για να προστατεύει τον κόσμο, αλλά αυτή η ζώνη είναι μια που επιδεικνύει η Τουρκία για να μην μπορούν οι Κούρδοι να ενώσουν τις περιοχές τις κουρδικές, έτσι να υπάρχει μια δυνατότητα να επιζήσει μια αυτονομία εκεί. Αυτή είναι η προσπάθεια της Τουρκία. Το προσπαθεί πολύ καιρό, δεν το πέτυχε και δεν θα δεν το έχει πετύχει. Οι Τουρκομάνοι έχουν ευθείες αναφορές στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Οι περισσότεροι. Με εσάς είναι... Υπάρχουν και κάποιοι που είναι με εμάς, υπάρχουν κάποιοι που είναι με το καθεστώς. Οι περισσότεροι πάντως είναι φίλο... Είναι από παλιά όμως κάτοικοι εκεί. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Ναι, είναι από παλιά κάτοικοι. Ναι, παλιά είναι. Είναι από παλιά, αλλά όλο ο Συριακός λαός, δηλαδή άμα πάρει την αλήθεια, δεν δέχεται ούτε η Τουρκία ούτε η διάφορα, γιατί όλα τα προβλήματα μας είναι απ' έξω. Άμα αφήσουν τους Σύριους να κάθονται μόνοι τους πάνω σε ένα τραπέζι, εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Άμα έχετε δει, 100 συνέδρια έχουν γίνει. Τώρα τελευταία γίνεται και ένα στο Σαουδική Αραβία, Ριάτ, που το έχουν καλέσει και το ISIS, το Al-Nusra, δηλαδή όλοι πάνε εκεί, τρομοκράτες, νομοποιούνται. Για να... νομοποιούν. Να, βέβαια. Δηλαδή, αυτό το συνέδριο που λέτε γίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Είναι προφανώς είναι και οι Τούρκοι. Ναι, είναι οι Τούρκοι από πίσω, βέβαια. Και έχουν καλέσει και μόνο οι Κούρδοι δεν είναι καλεσμένοι εκεί. Μόνο οι Κούρδοι. Όλοι είναι καλεσμένοι εκτός τους Κούρδους. Για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές. Όταν λέμε Κούρδοι της Συρίας, εννοούμε ένα κόμμα το οποίο είναι αδελφό με το PKK. Ναι. Έτσι δεν είναι? Το Κουρδικό κόμμα στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα. Το μεγαλύτερο. Αλλά δεν είμαστε και μόνοι μας. Υπάρχει εκεί τώρα κυβέρνηση. Νόμιμη κυβέρνηση. Στις περιοχές αυτές έχει 3 καντόνια που κάθε περιοχή έχει δικιά της κυβέρνηση. Και υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή που εκπροσωπεί του λαού. Έχουν γίνει πρόσφατα δημοτικές εκλογές σε 2 από τα 3 καντόνια. Στην Κόμπανη λόγω του πόλεμου δεν έχει γίνει. Δηλαδή υπάρχουν εκλεγμένοι άνθρωποι που εκπροσωπούν. Οι άλλες περιοχές όπου έγιναν οι εκλογές για τους Κούρδους ποιες είναι? Είναι το καντόνι Τζαζίρα και Αφρίν. Στην Αλτζαζίρα. Εκπροσωπούν όλοι, εκπροσωπούν οι χριστιανοί, εκπροσωπούν οι Κούρδοι, εκπροσωπούν οι Άραβες, όλοι μαζί. Έχουν δημιουργήσει και δύναμεις της Δημοκρατικής Συρίας που πολεμάνε όλοι μαζί, είναι παρόν. Και είναι η πιο ασφαλή περιοχή, είναι πιο επιτυχημένη, επιτυχημένη πορεία του Συριακού λαού για να καταφέρει τη δημοκρατία και την ελευθερία του. Παρόλα αυτά αρνούνται να τα αναγνωρίζουν. Ξέρετε ότι η Τουρκία με εμάς έχει κλειστά τα σύνορα, ενώ με ISIS τα έχει ανοιχτά. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει. Ναι. Και δεν τα έχει με εσάς. Ακριβώς. Ωραία. Εδώ πριν ρωτήσω, γιατί βλέπω τον Νίκο τον Νικητέα και τον Παναγιώτο Κουτουφά. Λοιπόν, να θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Εδώ δημοσιεύματα. Χάντεσμπλατ, χθες. Ο γιος του Ερντογάν είναι ο υπουργός πετρελαίου του Ισλαμικού κράτους. Εσείς έχετε τέτοια στοιχεία ότι το πετρέλαιο το παράνομο περνάνε από τις περιοχές δικές σας, από τη Βόρεια Συρία. Έχετε τέτοια στοιχεία ότι παίζει η Τουρκία ένα τέτοιο παιχνίδι? Εμείς πριν 2 χρόνια και σαν κόμμα και σαν κουρδικό κίνημα είχαμε δώσει
και στους Αμερικάνους και στους Γάλλους, mm-hmm. φωτογραφίες, υλικό, για όλα αυτά. Τότε ακόμα η Ευρώπη και η Αμερική χρηματοδοτούσαν τέτοιες οργανώσεις. Mm-hmm. Δίνανε όπλα. Όταν λέτε για όλα αυτά, πείτε μας πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, η σχέση Τουρκία δηλαδή με το ISIS. Ότι οι Τούρκοι, ναι. ότι οι Τούρκοι παράγονται εσύ του Ερντογάν. Ναι. Ο γιος του Ερντογάν ακριβώς είναι επικεφαλής πομπών, ας πούμε, που μεταφέρει πετρέλαιο. Ακριβώς. Γιατί είναι πολύ σοβαρά να τα ακούτε διπλές και τριπλές φορές. Ναι. Ότι παίρνει το παράνομο πετρέλαιο των κατσαπιάδων, των τζιχαντιστών, του ISIS, του Νταές, που μας είπε ο καθηγητής, ναι. είναι το Αβέτας, με τη νέα ονομασία, και το πουλάει, το μεταφέρουν και το πουλάνε μέσω Τουρκίας. Ακριβώς. Αυτά που είπαν οι Ρώσοι. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε δηλαδή τέτοια στοιχεία εσείς, βεβαίως, με φωτογραφίες και τα έχετε δώσει στους Αμερικανούς. Βεβαίως, τα έχουν δώσει πάντου, τα ξέρουν. Παντού. Τα έχουν πει και οι Αμερικανοί. Μία φορά είχαν πει οι Αμερικανοί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύσει η τουρκική αντιπολίτευση αρκετή είναι για να καταγνωρίσει η Τουρκία και να αποδεικνύει ότι είναι. Και μία, νομίζω, πήγε και μία κατά κάποιο τρόπο να πούμε. Γκάφα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας κάναν έφοδο σε κάποια φορτηγά μέσα Α, και βρήκανε δικούς στην Τουρκία και βρήκανε, ήταν όλοι τους πράκτορες της ΜΙΤ και... οι οποίοι είχαν σχέση με τον ISIS. Ναι. Και τώρα πριν δύο μέρες βομβαρδίζανε οι Ρώσοι ένα κομβόι από 20 φορτηγά της οργάνωσης είχα. Ναι, αυτό που το παρουσιάσαμε μετά, το λέγαμε τρεις μέρες μετά το περιστατικό, μετά το ήταν στρατηγικό αυτό. Και τα μέσα η ΜΙΤ. Τα Die Spiegel έγραψε πριν δύο μέρες ότι η υπηρεσία ίντερνετ για το Ισλαμικό κράτος προσφέρουν ευρωπαϊκές εταιρείες μέσα στη Τουρκία. Το ίντερνετ λέτε. Ναι, το ίντερνετ. Ο πάροχος είναι ευρωπαϊκές εταιρείες που γίνεται μέσα στη Τουρκία. Μέσα από την Τουρκία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες που μας βλέπουν. Για τους πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία, εδώ, στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά. Πώς γίνεται αυτή. Εμείς έχουμε ακούσει ότι είναι από Τούρκους δουλέμπορους αυτό το πράγμα. Και ότι γίνεται με έναν τρόπο, αν μου επιτρέπετε, είναι επίσημα αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Με την ανοχή, να το πω, των τουρκικών αρχών. Είναι έτσι αλήθεια, έχετε τέτοια εσείς στοιχεία ή έχετε τέτοια αντίληψη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, ναι, βέβαια. Η Τουρκία θέλει να παίξει αυτό το χάρτη. Η Τουρκία πάντα εδώ και 100 χρόνια παρουσιάζεται σαν προστάτης τα σύνορα της Ευρώπης. Και αυτή είναι η μεγάλη απειλή για την Ευρώπη. Με την πολιτική που τι κάνει. Τώρα, ο καθεστώς Ερντογάν Ντεβούτογλου όχι μόνο δημιουργήσανε προβλήματα παντού με την πολιτική που έλεγε μηδέν προβλήματα με τις γείτονες, παντού δημιουργήσανε προβλήματα, αλλά τώρα θέλει, παίζει και το χαρτί των προσφύγων. Με αυτό κατάφερε να πάρει από την Ευρώπη τα τεράστια λεφτά, τα μισά θα πάνε πάλι στο Ισλαμικό κράτος. Δηλαδή... Εξηγήστε μας, γιατί αυτά είναι τα εξοργιστικά τα οποία όταν τα λέμε εδώ εμφανίζονται οι γνωστοί γερμανολάτρες και κάνουν όλα για τα γιατί, πρόσφυγες, για σχολεία. Πώς θα πάνε στο Ισλαμικό κράτος. Καταρχάς, όλα αυτά, όλη η βοήθεια που έχει ρυθμίσει στη Συρία. Είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δώσει στην Τουρκία σε μάκρος χρόνου, σε βάθος χρόνου, συγγνώμη, 3 δισεκατομμύρια. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε. Εντάξει, θα δώσει. Είναι μεγάλο ποσό. Ναι, η Τουρκία. Γιατί θα πάνε στο Ισλαμικό κράτος. Γιατί η Τουρκία έχει δημιουργήσει μέσα στη Τουρκία η λεγόμενη αντιπολίτευση του Κωνσταντινόπολη, το Συριακό Συνασπισμό. Ναι, ναι. Που είναι κατά κάποιο τρόπο. Οι Ισλαμιστές, το Ισλαμικό κράτος. Είναι από τη μουσουλμανική αδελφότητα, που είναι το πολιτική πτέρυγα των διάφορων οργανώσεων Ισλαμικών. Είτε είναι Αλ-Νούσρα, είτε Αράρ-Σιάμ, είτε είναι ISIS. Αυτά που λέει ο γιατρός, λίγο να τα ναι. γιατί ο κόσμος δεν ξέρει δηλαδή, όλα τις περιοχές. Τα λεφτά αυτά θα πάνε μέσα από αυτές τις οργανώσεις, πάνε πάλι μέσα σε αυτούς, φτάνουν εκεί. Είτε σε μορφή όπλα, είτε σε μορφή ανθρωπιστική βοήθεια, είτε σε μορφή αυτά. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η κόρη του Ερντογάν πέρσι βγήκανε φωτογραφίες. Ήταν επικεφαλής περίθαλψη τραυματίων των ISIS. Στην πόλη του Ούρφα. Έχουν δώσει λοιπόν οι Τούρκοι. Βλέπουμε ότι ο Ευρωπαίος, η Ευρώπη κάνει τα στραβά μάτια, έτσι. Αυτό βλέπουμε. Η Ευρώπη, κυρίως ο παράγοντας που τη χαϊδεύει. Οι Γερμανοί, ναι, είναι φανερό αυτό το πράγμα. Είναι φανερό. Η Ευρώπη, άμα ήθελε να γίνει, να σταματήσει... Εσάς, τι σας λένε στις επαφές σας. Δηλαδή, η Ευρώπη... Οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, τι σας λένε. Δεν είναι τι μας λένε. Εμείς δεν έχουμε δει μια σοβαρότητα ότι θέλουν να σταματήσουν το πόλεμο. Ότι θέλουν να δεν υπάρχει μια τέτοια σοβαρότητα. Άρα εννοείται δηλαδή ότι συμφέρει
όλους αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι κάτι αυτό επενδύσεστε, φαντάζομαι. Είναι κάτι τέτοιο. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να σταματήσει πόλεμο. Όσα συνεχίσετε πόλεμο θα παράγουν πρόσφυγες. Σωστό. Και αυτό, μόνη λύση είναι η ειρήνη. Ειρήνη και να βοηθήσουμε τις περιοχές της Συρίας που είναι ασφαλείς, όπως οι δικές μας περιοχές, με ανθρωπιστική βοήθεια, με οικονομική βοήθεια, για να μπορεί ο κόσμος να σταθεί εκεί και να μην φύγει. Να, και να μπορεί ο άλλος Σύριος από άλλες περιοχές που υπάρχει πόλεμο να πάει να κατασταθεί να εκεί. Να ρωτήσω κάτι, οι δικές σας περιοχές δεν είναι σε πολεμική σύραξη, δεν υπάρχει μέσα, δεν είναι πεδίο μαχών. Όχι, στα σύνορα έχουμε μάχες. Ναι. Οι πόλεις είναι ασφαλείς. Οι μάχες που γίνονται. Στα νότια σύνορα τις περιοχές μας. Δηλαδή, πιο χαμηλά. Στο Ιράκ, στη Συρία. Στη Συρία. Στη Συρία. Ναι, αλλά είναι στις περιοχές δικές. Είναι μακριές. Δηλαδή, ναι, ναι. Από εκεί, πόλεις... δηλαδή, εκεί βομβαρδίζονται οι πόλεις και από εκεί κυρίως που έρχονται οι πρόσφυγες. Ναι. Άρα τα σύνορα έρχονται οι πρόσφυγες. Τα σύνορα έρχονται, ναι, αλλά άμα είχαν την ευκαιρία να μένουν εκεί μέσα. Ναι. Άμα είχαν την ευκαιρία να μένουν και στην αρχή μείναν εκεί μέσα. Θα σας φέρω παράδειγμα την Κόμπανη. Η πόλη Κόμπανη είχε μείνει 0 άνθρωπος μέσα. Και επιστρέψανε 150, εγώ πρόσφατα ήρθα από εκεί. 150.000 έχουν επιστρέψει. 150.000 μέσα στο Κόμπανη. Κόμπανη είναι εκεί. Αλλά εγώ είδα και αγρότες, μου είπαν οι γιατροί, ούτε μία κότα δεν έχουμε. Πώς θα επιζήσουμε. Όλα είναι ισοδεδομένα. Άμα δεν βοηθήσει η Ευρώπη, αν δεν αυτό το 150.000 που είναι εκεί, και αυτοί θα έρθουν. Ναι. Δηλαδή, για να επιστρέψει κάποιος κόσμος στην πόλη. Ναι, ακριβώς. Η βοήθεια, δηλαδή το ζήτημα είναι πολύ απλό. Θα βοηθάς τον κόσμο μέσα, αλλά όχι μέσα από την Τουρκία που τα λεφτά τα δίνει εκεί που θέλει ή τα χρησιμοποιεί με τρόπους που θέλει. Μέσα σε αμέσως στους Σύριους. Mm-hmm. Υπάρχουν τώρα, να πούμε, στη Ροζάβα, η περιοχή Ροζάβα, υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν δομές, λειτουργούν. Ποιος θα τα διαχειριστεί. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν. Υπάρχει δομή δηλαδή που να διαχειριστεί. Τα πάντα δουλεύουν, τα πάντα λειτουργούν. Να ρωτήσω κάτι. Η σχέση των Κούρδων της Συρίας με τον Άσαντ, ποια είναι. Η σχέση μας, κοίταξτε, εμείς πιστεύουμε ότι ο Άσαντ πρέπει να φύγει. Mm. Αλλά δεν βάζουμε το όρο, δεν ξεκινάμε διαπραγματεύσει άμα δεν φύγει ο Άσαντ. Είμαστε έτοιμοι. Πρόθυμοι να συζητήσουμε με κάθε νέο. Πριν σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Κουτουφάς, θα πάμε μετά το διάλειμμα. Αφού όμως βρούμε και δείξουμε, και αυτό να μας το εξηγήσετε μετά, γιατί φαίνεται στην τελευταία επίσκεψη, αγαπητέ γιατρέ, και ο κύριος Ιμπραήμ Μουσλήμ, επικεφαλής του κόμματος για όλη την Ευρώπη, των Κούρδων της Συρίας, ο Κέρι, όταν ήρθε εδώ πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, φαίνεται να αφήνει ένα παραθυράκι για λύση, γιατί πάνε με κάποιο τρόπο όλοι να σταματήσουν τον πόλεμο, αλλά εκεί που βάζανε οι Αμερικανοί να φύγει τώρα ο Άσαντ, φαίνεται ότι αφήνουν οι Αμερικανοί ένα παραθυράκι και να σταματήσει ο πόλεμος και θα δούμε μετά τι γίνεται με τον Άσαντ. Θα μας το σχολιάσετε μετά. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις Κέρι και αμέσως μετά από αυτό το σημείο που ρώτησε ο Παναγής ο Κουτουφάς θα επανέλθουμε με τον Ιμπραήμ Μουσλήμ. Πάμε να δούμε. Well, let me begin by saying that, Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι μάλλον δεν είναι, καταρχάς δεν είναι ο κύριος στόχος μας. Είναι βέβαια ένα μέρος του κόσμου που αυτού του είδους οι προσεγγίσεις και οι φιλοδοξίες έχουν κάποια ιστορία. Αυτός είναι ένας στόχος πολλών χωρών που σκεφτήκαμε και συμπεριλαμβάνω και ημών για την κρίση της Συρία. Ο πρόεδρος Ομπάμα έχει θέσει σαν στόχο πάντα από την πρώτη μέρα να πιστεύει ότι υπάρχει μια πολιτική λύση στον εμφύλιο, στον πόλεμο αυτό των αντιπροσωπευτικών στη Συρία και απαιτεί, ναι, κάποιες επιλογές στρατιωτικής φύσεως ούτως ώστε να ενισχύσουν την διπλωματία, αλλά άσχετα με τις στρατιωτικές επεμβάσεις, τελειώσει ανάλυση απαιτεί πολιτική λύση να επιληθούν οι διαφορές που υπάρχουν εκεί. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, και θα ρω, το κάνουμε μεθοδικά, με πειθαρχία και ένταση προσπαθούμε να προωθήσουμε την διπλωματική διαδικασία, διότι
Η Ρωσία έχει αναφέρει, δείξει ότι έχει δεσμευτεί και αυτή σε αυτή την πολιτική λύση και το Ιράν το ίδιο. Ψάχνει λοιπόν και αυτή την πολιτική λύση. Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν δεσμευτεί ότι θέλουν πολιτική λύση. Και έτσι λοιπόν είμαστε ενωμένοι σε αυτή τη στιγμή, διότι πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι η σωστή στιγμή, η όρημη στιγμή, να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε χώρες στο διαπραγματευτικό τραπέζι και να βρούμε μια λογική λύση. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε μαζί με τον Νίκο τον Νικητέ, ενημέρωση 24, τον Παναγίτο Κουντουφά, τον διευθυντή από το Ποντίκι, τον Ιμπραήμ Μουσλήμ, επικεφαλής του κόμματος των Κούρδων της Συρίας στην Ελλάδα, μέλος του διπλωματικού γραφείου για όλη την Ευρώπη. Γιατρέ και καρδιολόγος, αχρίαστος να είστε. Λοιπόν, είχε ρωτήσει ο Παναγίος ο Κουντουφάς, Παναγί, τι είχε ρωτήσει πριν, για τη λύση Άσαντ. Για τον Άσαντ. Για τον Άσαντ, ναι. Και ποια είναι η στάση, ας πούμε, των Κούρδων της Συρίας απέναντι στον Άσαντ και αν, ας πούμε, αυτή η λεγόμενη Συριακή αντιπολίτευση υφίσταται πλέον ένα κομμάτι ή έχουν φύγει λόγω του ότι ήταν μέσα και οι μουσουλμάνοι και διάφοροι τότε. Τι έχει γίνει. Ναι. Καταρχάς εμείς... Και αν φαίνεται σαν λύση πλέον η προσωρινή παραμονή του Άσαντ, δηλαδή για ένα διάστημα... Αυτό που είπε και ο Κέρι πριν μου δείξαν. Συμφωνία. Άφησε ένα παραθυράκι. Εμείς Κούρδοι της Συρίας ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει καθεστώς Άσαντ, 50 χρόνια υποφέρουμε από αυτό. Όταν αυτοί όλοι που τώρα κάνουν την αντιπολίτευση ήταν μέλη της μυστικής υπηρεσίας του Άσαντ και κάνανε τη δουλειά που έκανε Άσαντ. Οι περισσότεροι από αυτοί που είναι τώρα παίζουν την αντιπολίτευση ήταν του Άσαντ. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να συνδέσουμε τύχη ένας ολόκληρος λαός, μια χώρα με έναν άνθρωπο. Γι' αυτό δεν επιμένουμε για το πρόσωπο του Άσαντ. Εμείς επιμένουμε για να αλλαγεί καθεστώς. Ο καθεστώς είναι ολοκληρωτικός, δεν είναι μόνο ένα άτομο. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια μεταβατική περίοδο. Με ή χωρίς Άσαντ αυτό, αλλά δεν μπορείς να βάλεις όρους. Δεν το βάζεις σαν προϋπόθεση. Δεν μπορείς να το βάλεις σαν προϋπόθεση. Μετά εκλογές δημοκρατικές, ένα σύνταγμα πριν από αυτό που θα συμφωνήσουν όλοι οι Σύριοι, θα γίνει συμφωνητικό το σύνταγμα. Ναι. Και μετά εκλογές και δημοκρατία δηλαδή. Αυτό άμα όποια δύναμη δέχεται, εκτός βέβαια από το ISIS και άλλα νούστρα αυτή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μαζί. Να ρωτήσω κάτι, διαφαίνεται μία λύση του κουρδικού προβλήματος, ενώ, τι εννοώ ας πούμε, η δημιουργία ενός κράτους του Κουρδιστάν που θα έχει ένα κομμάτι από όλες τις περιοχές, γύρω-γύρω δηλαδή και από το Ιράν και από το Ιράκ και από τη Συρία και από την Τουρκία. Διαφαίνεται αυτό, ας πούμε, κυρίως από τους ισχυρούς, ας το πούμε έτσι, τις μεγάλες δυνάμεις που λέμε. Είναι το ερώτημα το οποίο πλανάται σε όλες αυτές τις κουβέντες και μας ζητάει και ο κόσμος να το ρωτήσουμε. Και σήμερα έχουμε, κύριε ναι. Νικητέα. Είναι πρώτο πυλόν το νέο μεγάλο κουρδικό κράτος με πρωτεύουσα Τάρβιλα. Με πρωτεύουσα την Αρμπίλ. Είναι ακόμα, είμαστε στη φάση που σε κάθε περιοχή γίνεται μια αυτόνομη περιοχή. Ναι. Και αργότερα θα δούμε. Και εσείς το θέλετε, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και οι εσωτερικές αντιθέσεις. Ναι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Μπαρζανί τώρα είναι. Τα έχει βρει με τον Ερντογάν, δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον έτσι λέγεται. Ναι, σωστό είναι και αυτό. Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα στην περιοχή, η Μέση Ανατολή, υπάρχουν δύο δυνάμεις. Mm-hmm. Μία δύναμη που θέλει δημοκρατία, ελευθερία, αδελφότητα των λαών μαζί, και αυτή η δύναμη εκπροσωπείται από τους Κούρδους. Γενικά το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Όλους τους Κούρδους. Ναι, όλες. Και τους Κούρδους του Ιράκ και της Τουρκίας και της Συρίας. Κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Και το Ιράν. Ναι, και ο Ιράν. Και είναι το άλλο κίνημα που θέλει να μας γυρίζει 2.000 χρόνια πίσω και που κόβει κεφάλαια και αυτά. Αυτή εκπροσωπείται από το τζιχαντιστές, Ισλαμιστές, Αλ-Νούσρα και την Τουρκία. Και την Τουρκία. Και την Τουρκία, βέβαια. Η Τουρκία θέλει το νέο Οθωμανισμό, τι είναι, είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, η Τουρκία ήθελε να αλλάξει το κυβέρνηση στη Συρία, να φέρει μια σουνιτική κυβέρνηση και να εκπροσωπεί δήθεν το σουνιτικό κόσμο. Και η ISIS και οι διάφοροι άλλοι ήταν τα εργαλεία της Τουρκίας να επιφέρει αυτό. Πόσο εφικτό είναι αυτό το νέο μεγάλο κουρδικό κράτος. Εμείς αυτό που επιμένουμε σαν Κούρδοι τώρα, θέλουμε την ελευθερία και δημοκρατία στην περιοχή. Ναι. Άμα δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Για τη Συρία λέτε. Γενικά. Ναι, γιατί υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Για ένα μεγάλο κράτος. Ελευθερία κουρδικό. Και δημοκρατία.
οι Κούρδοι θα αποφασίσουν μόνοι τους. Οι λαοί, όχι μόνο οι Κούρδοι, και οι άλλοι λαοί. Mm. Αλλά να δώσουμε ευκαιρία σε αυτούς τους λαούς. Αλλά δεν μπορείς να ζήσεις σε ειρήνη άμα δίπλα σου είναι ISIS. Ναι. Άρα λέτε, λέτε σε πρώτη φάση δηλαδή, να καθαρίσουμε τους κατσαπλιάδες, να το πω εγώ λαϊκά, ναι, και μετά τα βρίσκουμε. Άμα δεν γίνεται δημοκρατία στη Σύρια, άμα δεν γίνεται δημοκρατία στη Τουρκία, άμα δεν γίνεται δημοκρατία στην Ιράκ, και ένα κράτος να δημιουργούμε, είναι δύσκολο να διαστηθεί. Γι' αυτό πιο σημαντικό από όλα να αλλάξει την περιοχή και να έρθει η δημοκρατία και οι Κούρδοι να μπουν. Ειρήνη βασικά χρειάζεται. Ειρήνη και δημοκρατία. Και μετά ας αποφασίσει ο κουρδικός λαός και κάθε λαός. Το τι πρόβλημα θέλει. Το μεγάλο τώρα, να ρωτήσω κάτι, γιατρέ, που είναι και. Μάλλον θα μου πεις εσύ, δεν το χαρακτηρίζω. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση των πετρελαίων αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι η διαχείριση των νερών του Εφράτη. Ή είναι και τα δύο μαζί, τι ακριβώς είναι. Είναι κάτι γιατί άλλο. Γιατί παίζουν όλα αυτά τα πράγματα, παίζουν ρόλο, το ξέρεις. Ναι, βεβαίως. Είναι, και είναι, για είναι, τα και νερά, αυτό. Τα νερά είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός παράγοντας και βεβαίως το πετρέλαιο. Βεβαίως. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα. Η Αμερική θέλει να διαχειρίσει όλη την περιοχή. Το Ισραήλ δεν θέλει να μην είναι μεγάλα κράτη, να μην είναι μικρά-μικρά για να είναι το αφεντικό στην περιοχή. Δεν έχει το χεριό του. Η Ρωσία θέλει να προστατεύει τα συμφέροντα της και τις βάσεις της και στη παραλία της Συρία και να μην αφήνει κάποιος άλλος να περάσει ένα αγωγός από εκεί. Η Σαουδική Αραβία και η Κατάρ θέλουν να κρατήσουν αυτά τα ισλαμικά ομάδες γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι... Είναι οι πρόσωποι τους, οι πελάτες τους. Οι πελάτες τους και να μην γίνει δημοκρατικές αλλαγές ώστε να μην φτάσει και σε αυτούς, να μπορούν να μείνουν σαν καθεστώτα και θέλανε και θέλουνε, σκέφτονται να περάσουν και ένα αγώς από εκεί να πάει στη Συρία, κάτι που είναι η Ρώσια αντίθετη. Οι Τούρκοι δεν θέλουν με τίποτα να δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος ή οι Κούρδοι να πάρουν την ελευθερία τους. Και όλος ο σκοπός τους είναι βάση αυτό, σύν την ιδεολογία του καθεστώς Αρντογάν που θέλει το νέο Οθωμανικό Αυτοκρατορία. Όλα αυτά μαζί τα πληρώνει μόνο ο λαός στην περιοχή, όχι μόνο οι Κούρδοι και οι Άραβες και οι Χριστιανοί και όλοι οι λαοί την περιοχή πληρώνουν αυτά. Και αυτό... κάτι, υπάρχει όμως έδαφος όλα αυτά τα συμφέροντα που είναι αντιτιθέμενα, είναι κόντρα το ένα στο άλλο, να βρούνε και σε πώς θα μπορέσουν να βρούνε μία κοινή συνισταμένη, δηλαδή έναν κοινό τόπο, να συμφωνήσουν μπορούν. Κάποια στιγμή θα συμφωνήσουν. Κάποιος πρέπει να νικήσει, κάποιος πρέπει να χάσει. Εκεί είναι το ζήτημα. Αλλά μέχρι τότε όμως, εμείς σαν Κούρδοι και σαν Συριακή Δημοκρατική Αντιπολίτευση, προσπαθούμε να φέρουμε την ειρήνη πιο σύντομα, όσα μπορούμε πιο... Σύντομα για να μπορούμε να κρατήσουμε το λαό μας ασφαλής και να μην φύγει η υπόλοιπη Συρία. Γιατί και άδειασμα της Συρίας και άδειασμα άλλες περιοχές είναι μια πολιτική πάλι την Ευρώπη και την άλλη για να φύγουν για να μπορούν να ελέγχουν πάλι την περιοχή. Μάλιστα. Ένα άλλο σενάριο, γιατρέ, το οποίο γράφεται και λέγεται και στο διεθνή τύπο, ότι προκρίνουν οι μεγάλες δυνάμεις της περιοχής τριχοτόμηση της παλιάς Συρίας. Ένα κομμάτι με τους Αλαβίτες, με τον Νάσα, τον Παθηκό, ένα κομμάτι του Τζιχάντ και ένα κομμάτι υπόλοιποι. Βλέπετε τέτοια περίπτωση, δηλαδή να τρέχει ή είναι μόνο στα χαρτιά? De facto είναι έτσι τώρα. De facto στην ουσία έτσι γίνει. Είναι έτσι. Η επόμενη Σύρια δεν θα είναι με τίποτα σαν παλιά Σύρια. Σαν την ίδια, σαν την παλιά. Όχι, με τίποτα. Εμείς θέλουμε μια μη κεντρική Σύρια, με σύστημα καντονίων όπως είναι η Ελβετία ή άλλες χώρες, γεωγραφικά καντονιζάτσια, έτσι κάθε λαός να μπορεί να, κάθε περιοχή μπορεί να ζήσει μόνη της. Γιατί στη Συρία υπήρχε πάντα το πρόβλημα το κέντρο που ελέγχονται όλα κεντρικά και βασικά από ένα άνθρωπο ή από ένα κόμμα. Αυτό εμείς θέλουμε. Αυτό θέλουμε όχι μόνο για τη Συρία, θέλουμε και για τις άλλες περιοχές. Αυτό, δηλαδή, αυτή τη στιγμή και στη Τουρκία βράζει.
Είναι, δηλαδή οι πόλεις, πολλές πόλεις σαν Σεβίν και η Σέρνα και αυτά. Στη νότια Τουρκία, λέτε, που είναι οι κουρδικές στρατιές. Το στρατό έχει μπει μέσα στις πόλεις, κυνηγάει τους πολίτες. Πείτε το, είναι σε εμπόλεμη ζώνη, να το πω εγώ, για να τα ακούσουν λίγο εκεί και στη Βόρεια Ευρώπη κάποιοι, που θέλουν να βάλουν Τουρκία από το παράθυρο στην Ευρώπη. Άμα ότι είναι σε εμπόλεμη ζώνη, Διγιάρμπακιρ και γύρω περιοχές. Άμα συνεχίζει η Τουρκία αυτή τη πολιτική που ακύρωσε την ειρήνη με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, με το PKK, με το PKK και ξεκίνησε πάλι πόλεμο, θα παράγουν και ένα μεγάλο κύμα προσφύγων από εκεί. Ήδη υπάρχουν περίπου 600.000 άνθρωποι μετακινηθήκαν από τη θέση τους. Και εκεί πάλι, δηλαδή, άμα η Τουρκία πουλάει ότι εγώ θα σταματήσω τους πρόσφυγες, μα ήδη παράγει προσφύγες μέσα από την Τουρκία με το βομβαρδισμό που κάνει. Η Τουρκία μπήκε στο Ιράκ. Το Ιράκ απειλεί. Προχθές λέτε για την τελευταία εξέλιξη όπου δημοσιοποιήθηκε στο Διεθνή Τύπο, η Τουρκία έβαλε, νομίζω, ταξιαρχία ή κάποιες μεραρχίες στο βόρειο, ειδικές δυνάμεις στο βόρειο Ιράκ και κάνει βάση, τουρκική βάση στη Μοσούλη. Μετά το Ιράκ, χθες το βράδυ, γύρω στις 12 η ώρα, έδωσε τελεσίγραφο στον Ερντογάν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα μέσα σε 48 ώρες. Κατ' εντολή των Αμερικανών έγινε αυτό. Έτσι δώσαν τα διεθνή πρακτορία. Να δούμε, θα κάνει ο Ερντογάν. Φαίνεται ότι η Τουρκία, κατά την πάγια τακτική της τον τελευταίο καιρό, κάνει ένα βήμα μπροστά, τρία βήματα πίσω. Και φαίνεται ότι αποσύρεται πάλι. Να δούμε τις επόμενες ώρες. Η Τουρκία λέει ότι αυτό το κάνει για να πολεμήσει το ISIS. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Αυτό το κάνει για να χτυπήσει εκεί που βάζει το PKK που είναι εκεί. Ναι. Πριν ένα μήνα το PKK συμμέτεχε πολύ, είχε πολύ βασικό ρόλο στην ελευθερώση τη πόλη του Σανγκάλ, ιερό πόλη για τους Ιεζίδιν, Κούρδων. Και αυτό ενόχλησε πολύ την Τουρκία. Και τώρα η Τουρκία ουσιαστικά πάει να βοηθήσει το ISIS. Mm-hmm. Αλλά με άλλο τρόπο. Δηλαδή, ναι, πες με, αυτά δεν ακούγονται, πουθενά αυτά. Έτσι, δηλαδή, ο σκοπός η Τουρκία να μπει είτε στη Συρία είτε αυτή τη στιγμή να χτυπήσει τις δύναμεις των Κούρδων και ειδικά του PKK που είναι. Και αυτό ξεκίνησε. Ο πόλεμος που ξεκίνησε ανάντι του PKK τη Τουρκία τώρα. Μες. Είναι για να βοηθήσει το ISIS. Γιατί η δύναμη του PKK έπαιξε μεγάλο ρόλο και στη μάχη του Κόμπανη και στη μάχη του Κερκούκ και στη μάχη του Σανγκάλ και σε άλλες πολλές μάχες. Η δύναμη του PKK είχε κατεβάσει αρκετά δύναμη και από την Τουρκία, στρατεύματα και βοηθήσανε τους Κούρδους. Τώρα αναγκάζει το PKK να στρέψει πάλι μέσα στην Τουρκία σαν ένα έμεσο τρόπο βοήθεια για το ISIS. Λοιπόν, ενώ φτάνουμε στο τέλος, υπάρχει... Ναι, Παναγίου Κουτουφά, θέλω να κάνεις ερώτηση. Και μετά μία ερώτηση εγώ να κάνουμε. Μία ερώτηση θέλω που είναι ιστορικού χαρακτήρα. Και μετά άλλη μία, και αν θέλει ο κύριος Νικητής, θα να κλείσουμε. Είναι ιστορικού χαρακτήρα. Δηλαδή θέλω να μου πείτε, ας πούμε, τη σχέση των Κούρδων της Συρίας, του Κουρδιστάν της Συρίας, με την Ελλάδα. Υπάρχει... Όχι, εννοώ, δεν εννοώ τώρα, εννοώ ιστορικά πώς συνδέονται με τα εδάφη, με όλο αυτό. Υπάρχει φιλική σχέση των λαών. Υπάρχουν ελληνικές καταργήν. Υπάρχει, έχει περάσει ελληνισμός από εκεί. Βεβαίως, η πόλη που τώρα ετοιμάζουμε να το πάρουμε λέγεται Ιεράπουλος. Γιαράπουλος. Πώς λέγεται? Ιεράπουλος. Ιεράπουλος. Γιαράπουλος. Είναι πολύ ελληνική που έχει δημιουργηθεί τότε. Έχουν περάσει οι Έλληνες από εκεί. Ελληνικό πολιτισμό είναι παρόν παντού. Γενικά οι σχέσεις της Συρίας και η Ελλάδα έχουν πολύ καλές σχέσεις σαν λαοί και μέσα σε αυτό σχέσεις και οι Κούρδο και... Αισθάνεστε δηλαδή αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα στη Συρία είναι μια αγαπημένη χώρα γενικά δηλαδή. Και ο Έλληνας είναι... Μα δεν είναι τυχαίο και στη Μικρασιατική καταστροφή πήγανε πάρα πολλοί Έλληνες. Φύγανε από τη Μικρά Ασία και πήγανε στη Συρία. Ακριβώς, και η πόλη Κόμπανη ήταν ιστορικά η πρώτη πόλη που είχε δεχτεί πρόσφυγες. Πρώτα τους Αρμένους και μετά τους όλη πόλη. Αυτό η πόλη Κόμπανη είχε αυτή την ιστορική σημασία και για τους Τούρκους. Δηλαδή για το τουρκικό καθεστώς να τη χτυπήσει. Γιατί ήταν η πρώτη πόλη που δέχτηκε πρόσφυγες. Και δυστυχώς το ISIS είχε σκοτώσει το τελευταίο Αρμένιο τώρα στο πόλεμο εκεί. Εσείς τώρα μπορείτε να πηγαίνετε εύκολα στη Συρία, πάτε. Μέσω Τουρκίας πάτε. Εγώ τελευταία πήγα μέσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Μέσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Μέσω από την Αρμπίλ. Ναι, πήγαμε και μάλιστα είδα ότι οι Κούρδοι ελέγχουν περίπου 800 κιλόμετρα σε μήκος. Ήταν μόνο δύναμες κουρδικές. Τα checkpoint όλα ήταν κουρδικά καθαρά. Δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις. Μάλιστα. Μάλιστα.
Και κάτι τελευταίο, υπάρχει κάποια καμπάνια που γίνεται. Εμείς ξέρουμε όλο αυτό τον αγώνα που έγινε και στο Κομπάνι, στην πόλη, στα σύνορα με την Τουρκία. Ήταν οι τζιχαντιστές που πολιορκούσαν την πόλη και έσφαζαν τους κατοίκους της πόλης. Καθόντουσαν από την από εδώ μεριά οι Τούρκοι στους λόφους και παρακολουθούσαν την πόλη να καίγεται. Νίκησε το Κομπάνι τελικά. Έχει γυρίσει κουρδικός πληθυσμός στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Βοήθησε και ο διεθνής παράγοντας και με βομβαρδισμό σε όλη εκείνη την περίοδο, σε αυτούς τους φανατικούς. Όμως δεν χρειάζεται μια καμπάνια να γίνει. Δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον κόσμο. Στην ουσία μιλάμε για μια κατεστραμμένη πόλη, έτσι δεν είναι? Και με αυτό να κλείσουμε, γιατρέ. Βεβαίως. Άμα δεν βοηθήσουν σε αυτές οι πόλεις, θα έχουμε πολλούς πρόσφυγες. Πρέπει να βοηθήσουμε εκεί μέσα. Πέρσι τέτοια καιρό. Έχει απευθυνθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να πάρουμε μια πρωτοβουλία, να γίνει κάτι. Πέρσι τέτοια καιρό είχαμε ξεκινήσει μαζί με την Αλληλεγγύη, όλους κόκκινο και άλλες οργανώσεις, μια καμπάνια που ήταν πολύ πτυχημένη. Στείλαμε αρκετά υλικό φαρμακευτικό και σε τρόφιμα στην πόλη Κόμπανι. Θα ήταν πολύ καλό να ξεκινάει πάλι μια καμπάνια για την πόλη Κόμπανι και γενικά για την περιοχή. Αλλά πιο σημαντικό είναι η Ελλάδα, δηλαδή, και οι οργανώσεις ελληνικές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν ένα κίνημα για την ειρήνη. Από η Ελλάδα να ξεκινήσει για όλη την Ευρώπη, να πιέζουν κυβερνήσεις για να υποβάλλουν να κάθονται στη τραπέζι και να κάνουν ειρήνη. Και αυτή είναι η μοναδική λύση για να γίνει, για να σταματήσουν οι πρόσφυγες να έρθουν πρόσφυγες. Να σταματήσει ο πόλεμος εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, Νίκος Νικητέας, ενημέρωση 24. Να πούμε μόνο ότι απόψε είναι συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ 10 παρατέταρτο. Ναι, 10 παρατέταρτο. Θα είναι, έχει ενδιαφέρον, θα είναι φόλης της ύλης. Είναι πολύ κρίσιμα τα θέματα που θα θιχτούν προφανώς. Να πούμε ότι θα είναι τρεις δημοσιογράφοι που θα ανακρίνουν μέσα εισαγωγικά τον Πρωθυπουργό. Είναι ο Βασίλης Οσκουρής από τη Real News, η Βούλα Κεχαγιά από τα Νέα και ο Γιώργος Κουβαράς από τα Παραπολιτικά. Από τα Παραπολιτικά, μπράβο. Και θα συντονίζει βέβαια ο Πάνος ο Χαρίτος. Ο Πάνος ο Χαρίτος. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, Ιμπραήμ Μουσλήμ, επικεφαλής του κόμματος των Κούρδων της Συρίας, γιατρός, φίλος μας. Αδελφική σχέση, κύριε Κουτουφά, με τους Κούρδους της Συρίας και τους Κούρδους σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, θα έχουμε δυνατότητα, γιατρέ, να τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε να υπάρχουν ήρεμα Χριστούγεννα και να περάσουν αυτές οι μέρες. Και να τα ξαναπούμε εν ειρήνη, δηλαδή να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στην περιοχή, γιατί πολύ αίμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ακολουθεί η Αμαλία η Κάτζο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Αισιοδοξούμε πάντα για το καλύτερο. Γεια σας και καλή εβδομάδα.